Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Δετάρτη, 11 Μαρτίου και ξεκινάει η μεσημβρινή ενημέρωση από το Top Story. Πάμε να δούμε μαζί πώς καταγράφεται σε τίτλους η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Αυστηρά μέτρα για τον κορονοϊό εξήγηλε η κυβέρνηση. Κλείσιμο σχολείων, αναστολή στη λειτουργία 4 οδοφραγμάτων και απαγόρευση συναθρήσεων άνω των 75 ατόμων. Παρέμβαση Προέδρου της Δημοκρατίας για τον εκκλησιασμό και τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Δεύτερο κρούσμα κορονοϊού στα κατεχόμενα. Πρώτο κρούσμα στην Τουρκία. Κλειστό για 48 ώρες το νοσοκομείο Λεμεσού, μέτρα και στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Πανικό στις υπεραγορές. Αδειάζουν τα ράφια. Μάχη με το χρόνο για περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 σε όλο τον κόσμο. Φτάνουν τις 120.000 τα κρούσματα παγκοσμίως. Στα 89 τα κρούσματα στην Ελλάδα. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε με το μεγάλο θέμα των ημερών, κλείσιμο σχολείων, αναστολή στη λειτουργία των 4 οδοφραγμάτων και απαγόρευση στις εκδηλώσεις πέραν των 75 ατόμων. Ανακοίνωσε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο μετά τα δύο πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στην Κύπρο. Μας ενημερώνει η Χριστίνα Μάρκου. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Καλό μεσημέρι, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Μαραθώνια ήταν η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου χθες, όπου ανακοινώθηκαν και αποφάσεις για την λήψη πιο αυστηρών μέτρων κατά της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού στην Κύπρο μετά και τα δύο πρώτα κρούσματα που εμφανίστηκαν στο νησί. Στα μέτρα λοιπόν που έλαβε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο περιλαμβάνεται και η απαγόρευση των εκδηλώσεων και των συγκεντρώσεων για άτομα άνω των, για συγκεντρώσεις που αφορούν άτομα πέραν των 75 ατόμων, και είναι και κάτι που θέτει ερωτήματα ως προς το είδος των συγκεντρώσεων και των εκδηλώσεων αυτών. Όπως αναφέρεται μάλιστα στους παρανομούντες, εντάσσονται και όσοι εκκλησιάζονται με τις διάφορες αντιδράσεις που αναμένονται με ενδιαφέρον. Στέφανη, είχαμε και κάποιες αντιδράσεις από τους αρμόδιους. Αποφασίστηκε επίσης το κλείσιμο των 4 οδοφραγμάτων της Λίδρας, του Αστρομερίτη, της Λεύκας και της Δερίνιας, όπου η αναστολή στη λειτουργία τους θα παρατεθεί μέχρι και τις 18 Μαρτίου, όταν θα συνεδριάσει εκ νέου το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου, όπως είπε και ο Υπουργός Υγείας χθες, θα επαναξιολογήσει την κατάσταση, ανακοινώνοντας χθες το πρώτο κρούσμα, το πρώτο από τα 8 μέτρα που αποφάσισε. Τώρα στην συνέχεια ανακοίνωσε και την αναστολή σχολείων στην Λευκοσία όλων των βαθμίδων, ιδιωτικών και δημόσιων, για 3 ημέρες, καθώς και την απαγόρευση διεξαγωγής εκδηλώσεων και άλλων μαζικών συγκεντρώσεων, όπως είπαμε, άνω των 75 ατόμων σε κλειστούς χώρους, μέτρο το οποίο θα ισχύσει μέχρι το τέλος του μήνα. Ακυρώνονται επίσης όλες οι μαζικές εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, παρελάσεις και συναυλίες σε δημόσιους χώρους, ενώ οι ποδοσφαιρικοί και άλλοι αγώνες θα διεξάγονται χωρίς την παρουσία θεατών και κλεισμένων των θυρών, ενώ το Υπουργικό Συμβούλιο εξισοδότησε και τον Υπουργό Υγείας να εκδίδει διατάγματα δυνάμεων του περιλιμοκάθαρσης νόμου, καθώς και τον Υπουργό Οικονομικών να εκδώσει μια σχετική εγκύκλιο σε σχέση με την δημόσια υπηρεσία. Τώρα να πούμε ότι άλλα περίπου 80 με 100 δείγματα βρίσκονται για εργαστηριακές εξετάσεις για τον κορονοϊό στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, ενώ θα επαναληφθούν οι εξετάσεις σε κάποια από τα 152 αρνητικά δείγματα τα οποία εξετάστηκαν χθες. Αυτό ήταν που δήλωσε η Διευθύντρια του Τμήματος Μοριακής Υιολογίας του Ινστιτούτου Χριστίνα Χριστοδούλου, και σημείωσε ότι από τη μία πως ο αριθμός των 2 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων είναι χαμηλός, εξέφρασε από την άλλη την πεποίθηση ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί μέσα στην φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων. Μάλιστα. Τώρα είχαμε και την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χριστίνα, για τη Θεία Λειτουργία και τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Ακριβώς, η Θεία Λειτουργία θα μεταφέρεται από το κρατικό κανάλι στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνηση για τον κορονοϊό. Αυτό αποφασίστηκε μετά από τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τον Δεύτερο, και τον Πρόεδρο του ΡΙΚ.
Παράλληλα, καταβάλλονται και προσπάθειες για την προβολή των αγώνων ποδοσφαίρου σε ανοιχτή ζώνη και σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση θα προβάλλονται κανονικά από το κρατικό κανάλι. Σε ανάθεση του λοιπόν στο Twitter, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έγραψε ότι είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο τον Δεύτερο και τον πρόεδρο του ΡΙΣ και στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τον κορονοϊό και την προστασία ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων αποφασίστηκε όπως οι λειτουργίες μεταδίδονται ζωντανά από το κρατικό κανάλι. Να πούμε ότι για τις καταγορεύσεις της συγκεντρώσεις άνω των 75 ατόμων εξέδωσε μια ανακοίνωση η Ιερά Σύνοδος της Κύπρου για να καθησυχάσει όπως αναφέρει τους πιστούς λόγω των υπέρμετρων ανησυχιών που υπάρχουν για τον κορονοϊό. Στην ανακοίνωση της λοιπόν καλεί τους πιστούς να συμμορφώνονται προς τους κανόνες υγιεινής τους οποίους ανακοίνωσαν και τα αρμόδια όργανα του κράτους. Μάλιστα. Και τώρα όσον αφορά στα κατεχόμενα, Χριστίνα, υπάρχει και δεύτερο κρούσμα, ενώ την ίδια ώρα ανακοινώθηκε και το πρώτο κρούσμα στην Τουρκία. Ακριβώς, Στέφανε, να ξεκινήσουμε από τα κατεχόμενα όπου νοσηλεύεται ένα δεύτερο ύποπτο κρούσμα για κορονοϊό στο Γενικό Νοσοκομείο της κατεχόμενης Λευκοσίας. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η Κύπρης Πρόσταση, πρόκειται για άτομο που προσήλθε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο της κατεχόμενης Αμοχώς του Μεψηλό Πυρετό και από εκεί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στην κατεχόμενη Λευκοσία. Το άτομο αυτό είναι από την Κωνσταντινούπολη και δεν έγινε γνωστό το φύλλο ή το όνομα του ατόμου. Φέρεται όμως να λύθηκε δείγμα από το άτομο αυτό και τα αποτελέσματα αναμένεται να γίνουν γνωστά σήμερα. Να πούμε ότι εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί και το πότε θα επιστρέψουν από την Γερμανία στην Γερμανία οι 141 συνολικά Γερμανοί που ήταν στην ίδια πτήση με την 65χρονη γυναίκα που ήταν το πρώτο κρούσμα, επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού κατατεχόμενο, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο λεγόμενος Υπουργός Υγείας Αλή Φιλίκ, λέγοντας ότι στους 141 θα παραλάβει άδειο αεροπλάνο από την Αντάλια της Τουρκίας, αφού έχουν απαγορευτεί οι λεγόμενες απευθείας πτήσεις μέσω της Τουρκίας, βέβαια, από την Γερμανία, την Γαλλία και την Ιταλία. Όπως μεταδίδεται λοιπόν από τα κατεχόμενα, ο λεγόμενος Υπουργός Υγείας είπε ότι οι σχετικές διευθετήσεις γίνονται από το λεγόμενο Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεννόηση με την Πρεσβεία της Γερμανίας στην Λευκοσία. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα, για την ενημέρωση. Τώρα, μετά το Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας αναστέλει τη λειτουργία του για 48 ώρες και το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, το δεύτερο μεγαλύτερο δημόσιο νοσηλευτήριο της Κύπρου. Μαζί μας τηλεφωνικός είναι ο κύριος Χρήστος Νικολάου, εκτελεστικός διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και Πάφου. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Νικολάου. Καλώς σας μεσημέρι. Καταρχάς, η απόφαση για μέτρα στο νοσοκομείο Λεμεσού λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους. Είναι για προληπτικούς λόγους και βασικά, όπως αναφέρατε και εσείς, δεν είναι αναστολή του νοσοκομείου Λεμεσού. Απλώς είναι για προληπτικά κάποια από τις υπηρεσίες που προσφέρει και βασικά είναι για να αποσυφορήσουμε το νοσοκομείο, γιατί όπως γνωρίζετε στα εξωτερικά γιατρία η επισκεψιμότητα είναι περίπου γύρω στα 600 άτομα την ημέρα, με 650 και παράλληλα κάνουμε και μία ανακοίνωση για το επισκεπτήριο, το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι είναι ακόμη ένα από τα θέματα που πρέπει να περιορίσουμε αυτές τις μέρες. Συνεπώς, δεν λειτουργούν τα εξωτερικά ιατρία, κύριε Νικολάου. Δεν λειτουργούν τα εξωτερικά ιατρία με την έννοια που ξέρουμε, αλλά τα επίγοντα τα περιστατικά όλα εξυπηρετούνται ή από τις πρώτες βοήθειες και κάποιες από τις ειδικότητες που είναι οι ογκολογικοί ασθενείς και οι αιματολογικοί ασθενείς. Και αυτοί εξυπηρετούνται αυτές τις μέρες, διότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να μην εξυπηρετήσουμε. Μάλιστα. Οι θάλαμοι όμως λειτουργούν κανονικά. Οι θάλαμοι λειτουργούν κανονικά. Ναι, τα ασθενείς που νοσηλεύονται. Μάλιστα. Οι επεμβάσεις στα χειρουργεία καθώς αφορά όχι τα προγραμματισμένα, αλλά τα επίγοντα και αυτά εργάζονται. Γιατί το δεύτερο μέτρο ήταν να μειώσουμε και την πληρότητα των κλινών για να μπορούμε να υπάρχει μία διάθεση κλινών σε περίπτωση που χρειαστούμε. Άρα ήταν διπλό, γι' αυτό και έβαλαμε 48 ώρες το κίνητρο για να κάνουμε αυτή την ενέργεια, ήταν για να έχουμε κάποιες κλίνες διαθέσιμες
για να μπορέσουμε σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη να ανταποκριθούμε όπως θα πρέπει να ανταποκριθούμε. Ναι. Υπάρχουν ύποπτα κρούσματα υπό περιορισμό στο νοσοκομείο αυτή την ώρα, κύριε Νικολάου? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 ύποπτα. 3. Ναι. Τα χθεσινά που υπήρχαν έχουν φύγει. Ναι. Αυτά είναι σημερινά. Αυτά είναι σημερινά, ναι. Από χτες το βράδυ, τα οποία βασικά περιμένουμε την επιβεβαίωση του των ναι εξετάσεων. Ναι. Mm-hmm. Και με το επισκεπτήριο τι γίνεται? Αυτό είναι ένα από τα μέτρα που είχαμε δοκιμάσει για αυτό που είχαμε την ανακοίνωση. Είναι το θέμα του επισκεπτηρίου. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα νοσοκομείο, το οποίο έχει πέραν των 300 κλινών, δηλαδή 320 κλίνες, 310, 320 κλίνες, αντιλαμβάνεστε σε όλους τους θαλάμους, από 2 άτομα να έχει την ημέρα, είναι εκεί κουμπάζει, από 3 είναι 1.000 άτομα. Άρα, που φτάνουμε αυτόν, οι δικοί μας υπολογισμοί, ότι είναι περίπου 1.000 άτομα την ημέρα επισκέψεις. Αυτά που θέλαμε να πούμε είναι να κρατήσουμε αυτόν τον κόσμο μακριά. Αυτό σημαίνει περιορισμός, διότι μέσα στο νοσοκομείο υπάρχουν ευάλωτες ομάδες, υπάρχουν ασθενείς. Κρατώντας τον κόσμο μακριά, είναι καλύτερο για όλους. Για τους επαγγελματίες υγείας του νοσοκομείου, ποια μέτρα λαμβάνετε για το ιατρικό, το νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και το γραμματιακό και το διοικητικό? Όλα τα μέτρα τουλάχιστον που πρέπει, που συνήθως εξαγγέλλονται για τέτοιες περιπτώσεις, όπως η ατομική πρόληψη με την έννοια των, τα χέρια, όλα αυτά έχουν γίνει βίωμα στο προσωπικό, διότι τα αντιμετωπίζει κάθε μέρα. Άρα υπάρχουν οι οδηγίες. Σίγουρα οι επαγγελματίες υγείας γνωρίζουν τα πρωτόκολλα τα οποία υπάρχουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Άρα γίνεται μια συστηματική ενημέρωση για το προσωπικό εσωτερικά, για να είναι και να εργάζεται με ασφάλεια. Ναι. Κύριε Νικολάου, τώρα οι ασθενείς με τα προγραμματισμένα ραντεβού, τα οποία έχουν ακυρωθεί, ή και τα χειρουργεία, πώς εξυπηρετούνται? Θα παραπέμπονται κάπου αλλού? Ισχύει αυτό που ισχύει και για το νοσοκομείο Λευκοσίας, ότι έχουν αγοραστεί υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα και θα παραπέμπονται εκεί? Κάποια από αυτά που ήταν επίγοντα, αλλά απλώς δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν εσωτερικά, γίνεται κάποια διευθέρηση με την ιδιωτικό τομέα. Κάποια από τις επεμβάσεις, οι οποίες δεν είναι επίγουσες, απλώς ήταν προγραμματισμένες, θα ξαναγίνει προγραμματισμός και ελπίζουμε την επόμενη εβδομάδα συστηματικά, με την έννοια του σταδιακά να μπουν στο πρόγραμμα για να γίνουν. Ναι. Με ποια κριτήρια, κύριε Νικολάου, θα υπάρξει παράταση, απόφαση παράτασης στην αναστολή της λειτουργίας του νοσοκομείου? Θεωρούμε ότι είναι και η Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για τέτοια θέματα στο νοσοκομείο. Θα το επανεξετάσουμε αύριο. Θα δούμε αν έχει λειτουργήσει τα μέτρα. Τουλάχιστον από πλευράς κλινών έχει λειτουργήσει και είμαστε αισιόδοξοι ότι, όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή, υπάρχουν κάποιες κλίνες διαθέσιμες σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, άρα είμαστε σε καλύτερη μοίρα. Ναι. Πιθανότατα αύριο να πάρθει η απόφαση για την επέκταση του ή όχι αυτού του περιορισμού. Αν η απόφαση είναι ότι δεν θα επεκταθεί τουλάχιστον για τα χειρουργεία, τότε αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επαναπρογραμματίσουμε κάποιες επεμβάσεις κατά τρόπον τον οποίο να είναι λίγο πιο ελεγχόμενος. Ναι, αν είναι ναι όμως, αυτό θα δυσχεράνει την κατάσταση? Αν είναι ναι, με την έννοια του ότι θα επεκταθεί για ακόμα ένα χρονικό διάστημα, Σαββατοκυριακό ή κάτι, και ξαναβλέπουμε μετά από τη Δευτέρα, θεωρώ ότι μπορεί να είναι πιο προετοιμασμένο το νοσοκομείο για οποιοδήποτε, να υποδεχτεί οποιοδήποτε, οτιδήποτε χρειαστεί, αλλά μπορεί να μην βοηθά αυτό τον πληθυσμό, δηλαδή τους ασθενείς οι οποίοι θα θέλουν να εξυπηρετηθούν. Άρα είναι κάπου στη μέση βρίσκεται η αλήθεια, και αυτήν τη μέση θα τη βρούμε αύριο. Μάλιστα. Δώστε μας και την εικόνα σήμερα μέχρι τώρα στις πρώτες βοήθειες. Οι πρώτες βοήθειες, για να μην ειλικρινείς, δεν έχω
απογευματινή ενημέρωση, mm-hmm. αλλά το πρωί που είχα την ενημέρωση είμαστε σε καλά επίπεδα. Εντάξει, δεν υπάρχει κόσμος να περιμένει κάτω από πλευράς όπως είμαστε συνδυσμένοι ναι. στις προσβλήσεις. Φαίνεται ότι το μήνυμα έχει πάει. Ναι. Το ίδιο ισχύει και για τα εξωτερικά ιατρία. Σήμερα δεν είχαμε αρκετόν κόσμο στα εξωτερικά μας ιατρία. Αναμένουμε να δούμε μεταξύ 5 και 7 το ναι. θέμα της επισκεψιμότητας του επισκεπτηρίου. Να δούμε αν και αυτό έχει λειτουργήσει. Θα πάρουμε τις αποφάσεις κατάλληλες αύριο. Δηλαδή, υπήρξε κόσμος ο οποίος δεν είχε ενημερωθεί, κύριε Νικολάου, και ήρθε σήμερα το πρωί εκεί για να τον δει ο γιατρός του εκεί στα εξωτερικά ιατρία. Ναι, υπήρχαν άτομα τα οποία αποφασίζουν συνήθως ότι τελευταία στιγμή να θα έρθουν, μπορεί να είχαν ξεχάσει. Άτομα τα οποία πήραν το ρίσκο τους να έρθουν με την έννοια ότι μπορεί να μην το πίστεψαν, μπορεί να είχαν καταλάβει την ανακοίνωση. Κάποιοι από αυτούς προσπαθήσαμε να εξυπηρετήσουμε για να μην πάει χαμένο η επίσκεψη. Είναι ομαλή όμως η ακριβώς κατάσταση. Και ελεγχόμενη. Ναι. Ναι. Πείτε μας και κάτι τελευταίο όσον αφορά το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Λαμβάνονται και εκεί κάποια μέτρα? Σε αυτή τη φάση όχι. Είναι πάλι κάτι το οποίο θα αποφασίσουμε αύριο, διότι από τη στιγμή που υπάρχει το νοσοκομείο αναφορά τη περιφέρεια, το οποίο είναι το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Και έχουν παρθεί κάποια μέτρα για να υπάρχουν διάθεση κλινών. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχήσουμε οτιδήποτε άλλο στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Νικολάου για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο να έχετε. Παραμένουμε στο θέμα του κορονοϊού. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο επιδημιολόγος, ο Δ. Μιχάλης Βωνιάτης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Βωνιάτη. Μεσημέρι. Καταρχάς, κύριε Βωνιάτη, θα θέλαμε να μας πείτε πώς σχολιάζετε εσείς τα μέτρα τα οποία εξήγηλε η κυβέρνηση για τον κορονοϊό. Είναι προς την ορθή κατεύθυνση, είναι τέτοια δηλαδή που θα εμποδίσουν μια απίθανη διασπορά του ιού? Στο παρόν στάδιο, ναι, έπρεπε να ληφθούν αυτά τα μέτρα. Είναι στοχευμένα και γεωγραφικά λόγω του περιστατικού στο νοσοκομείο Λευκωσίας. Επομένως, νομίζω είναι και αρκετά αυστηρά και νομίζω είναι αρκετά καλά. Μιλάμε για μίνι καραντίνα, κύριε Βωνιάτη. Ναι. Και η Λευκωσία έχει μπει σε μίνι καραντίνα ουσιαστικά. Μάλιστα. Mm-hmm. Εσείς τι άλλο μέτρο ενδεχομένως θα εισηγήσετε σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση που βρίσκεται το θέμα με τον κορονοϊό? Δεν χρειάζονται αυτή τη στιγμή περισσότερα μέτρα. Mm-hmm. Αυτό που χρειάζεται είναι η εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση αυτών των 185 που ήταν αρνητικοί. Ναι. Να τηρήσουν την καραντίνα των 14 ημερών, γιατί η πιθανότητα είναι ακόμα εκεί να μας βγει κανένα κρούσμα από αυτά τα περιστατικά. Θα υποβληθούν ξανά. Κύριε Βωνιάτη, αυτοί οι 155-152 πώς ήταν, θα υποβληθούν ξανά σε εξέταση? Τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι, εάν παρουσιάζουν συμπτώματα, σίγουρα, γιατί δεν θα ξέρουμε διαφορετικά αν είναι κρούσματα ή όχι. Και αυτό μας ενδιαφέρει είναι αν είναι κρούσματα. Mm-hmm. Επίσης, όσο περνά ο καιρός, εάν δεν αυξήσουν συμπτώματα, τόσο το καλύτερο. Μέσα στο χρόνο επόασης, έτσι? Είναι ο χρόνος επόασης. Ο χρόνος επόασης είναι 14 ημέρες, maximum. Mm-hmm. Και συνήθως ο μέσος όρος είναι 5,5 ημέρες. Και βέβαια το 97% θα εκδηλωθεί στις 11,5 ημέρες. Μερικοί από αυτούς που είχαν συναντήσει ή ήταν σε επαφή με τον επαγγελματία υγείας στις αρχές του μήνα, στις 3-4 του μήνα, ήδη βρίσκονται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο, αλλά αν δεν περάσουν 14 ημέρες, δεν θα είμαστε βέβαιοι. Δεν είναι τίποτα σίγουρο, μάλιστα. Τώρα, κάποιοι που υποστηρίζουν ότι επιβάλλεται το άμεσο κλείσιμο όλων των σχολείων. Το βρίσκω υπερβολικό, γιατί μερικοί σχετίζονται, μερικοί καθηγητές μπορεί να εξετάστηκαν από τον συγκεκριμένο ιατρό, που είναι το περιστατικό,
Αλλά το ερώτημα μου είναι, αυτοί εξετάστηκαν την περίοδο που νόσησε ή προηγουμένως? Το ένα προηγουμένως δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Άρα, να μην υπερβάλλουμε και να μην φτάνουμε στα άκρα. Είναι υπερβολή δηλαδή το κλείσιμο των σχολείων σε όλες τις επαρχίες? Αν έκλεινα όλα τα σχολεία στις επαρχίες, ποιο θα ήταν το επιπρόσθετο κέρδος? Ενώ εάν κλείνουν τα σχολεία στη Λευκοσία, γιατί μερικά άτομα είχαν ψηλού κινδύνου επαφή με το συγκεκριμένο άτομο, ακόμα και παιδιά. Ναι. Στη Λεμεσό, για παράδειγμα, ή στην Πάφο, γιατί να κλείσει τα σχολεία, αφού δεν ήρθε κανείς άμεσα σε επαφή? Ναι, εδώ υπάρχει το ζήτημα ότι υπάρχουν κάποια παιδιά, υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία ήταν σε επαφή με το συγκεκριμένο περιστατικό. Άρα υπάρχει ψηλός κίνδυνος. Ναι. Αλλά στις άλλες πόλεις δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι. Τώρα, ανησυχείτε εσείς, κύριε Βωνιάτε, ότι ενδεχομένως στο επόμενο χρονικό διάστημα να έχουμε σε αριθμό τόσα επιβεβαιωμένα κρούσματα, ώστε η κατάσταση να είναι πλέον ανησυχητική? Και τι είναι αυτό που θα εμποδίσει μια τέτοια εξέλιξη? Στην πράξη, εφόσον δεν είχαμε κρούσμα το οποίο ανέπτυξε συμπτώματα πριν να ελεγχθεί η κατάσταση, αυτή τη στιγμή είναι 185 άτομα σε καραντίνα, υπό περιορισμό. Άρα γνωρίζουμε ποιοι είναι. Και αν βγουν θετικοί, από αυτούς μπορούμε να βρούμε με ποιους άλλους έχουν έρθει σε επαφή. Ναι. Βέβαια, αν είναι πολλαπλάσια τα κρούσματα, δηλαδή αν μιλάμε για 10 άτομα, 15 άτομα, το πρόβλημα είναι μεγάλο, γιατί αυτοί θα έχουν έρθει σε επαφή με πολλαπλάσια άτομα και άρα είχαμε ενδογενή μετάδοση της νόσου στην Κύπρο. Τώρα, αν είναι 1-2 άτομα, τότε αλλάζει το σκηνικό και τα πράγματα είναι πιο αισιόδοξα, ότι είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι είμαστε ήσυχοι, ότι δεν θα έχουμε πολλά κρούσματα. Ναι. Αν δεν περάσει ο χρόνος εμπόασης, δεν θα μπορούμε να πούμε αυτό. Κύριε Βωνιάτη, οι 152 επαφές του γιατρού μέχρι στιγμής είναι αρνητικές, έτσι? Είναι 185 είναι και όχι 152. 185, ναι, γιατί είχαν ληφθεί επιπρόσθετα δείγματα. Τώρα, όσον αφορά, δεν έχουν... Είναι αρνητικές, δεν έχουν συμπτώματα. Είναι αρνητικές αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή όμως, για το δικό τους οικογενειακό περιβάλλον, τα στενά τους άτομα, στην περίπτωση που έχουν μολυνθεί με τον ιό, τι γίνεται? Τι γίνεται, είναι γνωστή ποιοι είναι στο δικό τους οικογενειακό περιβάλλον. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι άγνωστα πλέον τι είναι. Αν έχουμε 2-3 κρούσματα επιβεβαιωμένα σε επόμενες εβδομάδες, αυτά τα κρούσματα, επειδή είναι περιορισμένα, γνωρίζουμε με ποιους έχουν έρθει σε επαφή. Εξάλλου, μόλις αναπτύξουν συμπτώματα αυτά τα άτομα, θα πρέπει να κοινοποιηθεί αυτό στις αρχές, θα το ξέρουν οι αρχές, θα πάρθει δείγμα και θα γίνει πλέον απομόνωση σε νοσοκομείο. Ναι. Δηλαδή αυτά τα άτομα δεν θα κυκλοφορήσουν μέσα στο κοινό. Ναι. Άρα οι πιθανότητες να μολύνουν πολλούς έχει απομακρυνθεί. Ναι. Μπορούν όμως να είναι ασυμπτωματικοί και να μεταδώσουν τον ιό? Όχι. Όχι. Κατά κανόνα αυτό δεν συμβαίνει. Και αυτό έχει τεκμηριωθεί, ότι είχαμε μόνο 2 περιπτώσεις στις 100.000 κρούσματα που κάποιος που δεν είχε νοσήσει, ήταν φορέας, δεν είχε νοσήσει καθόλου μετέδωσε τον ιό, αλλά ήταν μόνο 2 περιστατικά στις 100.000 στην Κίνα. Άρα μιλάμε ότι ο κανόνας είναι ότι μπορεί κανείς να μεταδώσει
πρέπει να νοσήσει. Mm-hmm. Και να πούμε τους τρόπους μετάδοσης του ιού, κύριε Βωνιάτη. Ο τρόπος μετάδοσης του ιού είναι απλώς με σταγονίδια, είναι αερογενής, είναι με τον αέρα, επομένως σε περιβάλλον εύκολα όπου υπάρχει κάποιος που νοσεί και βήχει, φταρνίζεται ή μιλά ακόμη, μπορεί να το μεταδώσει. Επίσης, mm-hmm. μπορεί να μεταδοθεί και με χειραψία mm-hmm. και με, αν υπάρξει επίσης επιμόλυση κάποιων επιφανειών, οι οποίες είναι ελερωμένες και οι οποίες μπορούν να συντηρήσουν τον ιό για μερικές ώρες. Επομένως, τα μέτρα πρόληψης mm-hmm. είναι ξεκάθαρα, πλένουμε mm-hmm. τα χέρια μας και αποφεύγουμε να βρισκόμαστε σε χώρους όπου υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμος, όπου η πιθανότητα να βήξει κάποιος είναι εκεί. Μάλιστα. Και δεν χρειάζεται πανικός. Ο πανικός δεν βοηθά σε τίποτε. Mm-hmm. Απλώς όταν έχουμε απορίες κάνουμε ερωτήσεις και τηρούμε τα αυστηρά προσωπικά μέτρα και εάν εμείς βήχουμε, δεν βήχουμε στον αέρα, βάζουμε ένα μαντιλάκι μπροστά, χαρτομάντιλο κατά προτίμηση μπροστά στη μύτη και το στόμα ή αν θα σταντιστούμε mm-hmm. και αφού σκουπιστούμε το πετάμε και πλένουμε τα χέρια μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Βωνιάτη πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς θα παραμείνουμε στο θέμα να δούμε πώς αντιμετωπίζει το θέμα, το πρόβλημα του κορονοϊού και η Παγκυπριακή Νομοσπονδία Συνδεσμών Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο πρόεδρος της Νομοσπονδίας, Σώτηρης Χριστόφη. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Χριστόφη. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, κύριε Χριστόφη, τι ενημέρωση έχετε εσείς από τους αρμοδίους? Ήδη από σήμερα, από χθες μάλλον. Χθες δεν πήγαν κάποια παιδιά στο δημοτικό. Από σήμερα είναι κλειστά τα πάρα πολλά δημοτικά και νηπιαγωγεία στην Λευκωσία μετά τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση. Εσείς τι λέτε, σκέφτεστε να ζητήσετε το κλείσιμο όλων των σχολείων σε όλες τις επαρχίες? Αγαπητή Στεφάνη, ήδη με χθεσινή απογευματινή μας ανακοίνωση ως Παγκύπρια Συνομοσπονδία, ναι. Λέμε ξεκάθαρα ότι οφείλουμε να επικροτήσουμε την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για προσωρινό κλείσιμο των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων στην επαρχία Λευκωσίας. Όμως ταυτόχρονα εκφράζουμε την έντονη διαφωνία μας για το ημίμετρο αυτό, το οποίο αφήνει, θεωρούμε, εκτεθειμένες όλες τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες στον άλλο επαρχείο. Έχω ακούσει με τον γιατρό προηγουμένως. Τον κύριο Βωνιάτη ήταν πολύ ξεκάθαρος για κάποια πράγματα. Όμως οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι για πανομοιότυπον λόγο έχουν κλείσει τα σχολεία της Λευκωσίας. Υπάρχουν αυτά τα περιστατικά και σε σχολεία άλλων πόλεων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο που έχουν κλείσει τα σχολεία της Λευκωσίας. Τι εννοείται, ότι έχουν έρθει επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα είτε γονείς των παιδιών? Ναι, μιλώ ξεκάθαρα για γονείς παιδιών, ναι, σε άλλες επαρχίες, οι οποίοι εργάζονται στο περιβάλλον του ιατρού αυτού στη Λευκωσία. Γνωρίζετε αν τα άτομα αυτά έχουν καλεστεί να δώσουν δείγμα, κύριε Χριστόφη? Βέβαια έχουν καλεστεί και η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι είναι ένας εκ των αρνητικών αυτών δεδομένων που έχουμε, τους 182. Μάλιστα. Όμως δεν πάβει να υπάρχει μια τρομερή ανησυχία από τους γονείς. Σε συγκεκριμένο σχολείο της Λεμεσού, σήμερα έχουν πάει στο σχολείο σχεδόν του έναν δεύτερο των μαθητών. Ναι, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί και αυτός ο χρόνος επόασης, 14 ημέρες, για να είμαστε βέβαιοι ότι είναι εντελώς αρνητικό το βεβαίως, το άτομο αυτό στον ιό. Και ο γονέας αυτός ως επαγγελματίας άφησε το παιδί του στο σπίτι. Και πολύ καλά έχει κάνει ο άνθρωπος, μόλις ανακαλύφθηκε το συγκεκριμένο περιστατικό. Ενημέρωσε δηλαδή και τη διεύθυνση του σχολείου. Ενημέρωσε και τη διεύθυνση του σχολείου. Για το λόγο που δεν θα πάρει το παιδί στο σχολείο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, θεωρούμε ως Παγκύπρια Συνομοσπονδία ότι θα έπρεπε να κλείσουν όλες τις σχολικές μονάδες ως μέτρο πρόληψης και τίποτε περισσότερο.
και ενδεχομένως τις επόμενες μέρες με τις αποφάσεις των ειδικών, γιατί ξεκαθαρίζουμε για ακόμα μία φορά. Δεν είμαστε ειδικοί για τον κορονοϊό ή οποιοδήποτε άλλο ιόν το οποίο μας περιβάλλει. Υπάρχουν και σε άλλες επαρχίες γονείς που προληπτικά αφήνουν τα παιδιά στο σπίτι? Έχω πληροφόρηση για ένα σχολείο, ένα μικρό σχολείο της επαρχίας της Πάφου. Ήταν απόφαση των γονιών να αφήσουν τα παιδιά ή να πάρουν τα παιδιά από το σχολείο, γιατί συμμαθητές τους είχαν μεταβεί στο εξωτερικό τις προηγούμενες μέρες και είχαν επιστρέψει στο σχολείο. Ποια μέτρα λαμβάνονται μέσα στις σχολικές μονάδες και από τη διεύθυνση του σχολείου αλλά και από τις σχολικές εφορίες? Είναι καθαρά μέτρα πρόληψης για προσωπικής υγιεινής των παιδιών, των εκπαιδευτικών, του βοηθητικού προσωπικού κλπ. Όμως εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν στα σχολεία, σε όλα τα σχολεία, και όχι μεμονωμένα σχολικές εφορίες να εφοδιάζουν τις σχολικές μας μονάδες με αντισηπτικά, σαπούνια και οτιδήποτε άλλο χρειάζονται για την προσωπική υγιεινή. Και όφυλαν να το έχουν κάνει εδώ και μέρες και όχι την τελευταία στιγμή και να ψάχνουμε και να μην βρίσκουν. Ναι, αυτό γιατί γίνεται όμως, γιατί δεν έχουν προμηθευτεί όλα τα σχολεία με αντισηπτικά και σαπούνια? Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι κάποιες εφορίες έχουν εφοδιάσει τα σχολεία, αλλά με μικρές ποσότητες, γιατί τώρα πλέον δεν βρίσκουν στην αγορά. Και από εκεί και πέρα κάποιες άλλες εφορίες έχουν εκφράσει το ότι δεν έχουν χρήματα να εφοδιάσουν τα σχολεία. Δηλαδή είναι και, θέμα, είναι και θέμα έλλειψης, είναι και το οικονομικό. Δεν θα μπορούσε να συνδράμει το Υπουργείο Παιδείας σε αυτό? Έχω ενημερωθεί ότι οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας ήταν όπως όλες οι σχολικές εφορίες να εφοδιάσουν τα σχολεία και εκεί και όπου χρειαζόταν να ζητήσουν το ανάλογο κόστος. Μάλιστα. Να καταβάλει το κόστος δηλαδή το Υπουργείο στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οικονομικοί πόροι. Μα ούτως ή αλλιώς οι πόροι των σχολικών εφορίων έρχονται μέσα από τις χορηγίες του Υπουργείου. Από εκεί και πέρα, αυτό που μας ανησυχεί και θέλουμε έτσι να το ξεκαθαρίσουμε είναι να ξεκαθαρίσουμε σε πάρα πολύ κόσμο, είτε επαγγελματίες είτε μη, ότι και ως γονείς ανησυχούμε για το συγκεκριμένο. Δεν μπορούμε από μόνοι μας να πάρουμε την απόφαση και αύριο το πρωί να κλείσουμε τα σχολεία. Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι το αφήνουμε στην κρίση του κάθε γονιού. Αν αποφασίσει να μην πάρει το παιδί του στο σχολείο, είναι καθαρά δικαίωμα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Όπως επίσης, αγαπητή Στέφανε, αν μου επιτρέπεις, έχουν κλείσει τα σχολεία της επαρχίας Λευκοσίας. Όμως, το προσωπικό το οποίο εργαζόταν, καθαρίστηκες και λοιπά, έχουν και αυτές μείνει στο σπίτι. Πώς θα απολυμάνουμε τα σχολεία? Θα πρέπει να μπουν, να απολυμανθούν αυτά τα σχολεία, γιατί όπως λένε οι ειδικοί, ξεκαθαρίζω εγώ με μια φορά, δεν είμαστε εμείς ειδικοί, ότι ο συγκεκριμένος ιός παραμένει μέχρι και 9 μέρες. Αν είναι να ανοίξουν τη Δευτέρα, θα πρέπει να απολυμανθούν τα σχολεία. Θα πρέπει πολύ σύντομα να ξεκινήσει η απολύμανση. Ναι. Έχει γίνει καθόλου απολύμανση όλες αυτές τις μέρες, κύριε Χριστόφη, στα σχολεία? Όχι, αγαπητέ. Τίποτα δεν έχει. Δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Ναι. Μάλιστα. Θα περιμένουμε και εμείς μαζί σας να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστώ για την παρέμβαση. Σίγουρα, μου επιτρέπεις, δεν χρειάζεται πανικός. Ναι. Αυτό το λέμε και το επαναλαμβάνουμε συνεχώς. Ψυχραιμία. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστόφη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή και ο πρόεδρος της ΠΑΣΗΚΙΣ, ο Τύρης Κούμας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κούμα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, να μην στοχοποιηθεί ο γιατρός ο οποίος είναι θετικός στον κορονοϊό, έχετε δηλώσει. Θεωρείτε, κύριε Κούμα, την επίθεση που δέχθηκε άδικη? Βεβαίως είναι άδικη. Για να κατηγορούμε κάποιον, πρέπει να γνωρίζουμε το αντικείμενο. Απλά τα πράγματα. Ακόμα συγκεκριμένα θα αναφερθώ στη χθεσινή ανακοίνωση ταξιοδική οδηγία που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας με το εξωτερικό. Ναι. Σημείο 3, όπου κατατάσσεται το Ηνωμένο Βασίλειο. Τι λέει?
λέει αυτοέλεγχος. Ακόμα και τότε όταν επέστρεψε ο συνάδελφος, δεν υπήρχε συγκεκριμένη οδηγία για τη συγκεκριμένη χώρα. Άρα ο συνάδελφος εφάρμοσε αυτόν που ανακοινώθηκε χθες προπολού. Ναι. Και δεν μπορούμε χωρίς να γνωρίζουμε συγκεκριμένα πράγματα να βγάζουμε το όνομα έκαστο ασθενή. Γιατί τώρα μιλούμε για ασθενή. Να μην το ξεχνούμε αυτό το πράγμα. Είναι πρωτόγνωρο αυτό το πράγμα. Ξαφνικά βγαίνει το όνομα ενός ασθενή και γιατί η ιδιότητα του επαγγέλματος του είναι και γιατρός, δημιουργείται ιδιαίτερος πανικός και εμφανίζονται, δεν μπορώ να πω και εγώ, πόσοι παντογνώστες για το συγκεκριμένο θέμα. Ναι, κύριε Κούμα, εσείς θεωρείτε ότι έδωσε σημασία στα συμπτώματα μόνο όταν αυτά εμφανίστηκαν? Θεωρούμε ότι αυτό που έχει αναφέρει και δηλώσει ευσταθεί. Με την ίδια λογική, να αντιλαμβάνεστε πόσες φορές οι γιατροί πηγαίνουν με γρυπόδη συνδρομή στα νοσοκομεία και δουλεύουν. Αφού είναι τόσο καλό το σύστημα, γιατί δεν μας έχει πει μέχρι στιγμή, ξέρεις? Γιατί οι ευάλωτες ομάδες πάντα υπάρχουν, επικίνδυνοι ή πάντα υπάρχουν. Γιατί δεν έχουν συγκεκριμένες οδηγίες και να πει, αφού έχετε γρυπόδη συνδρομή, πηγαίνετε σπίτι σας. Έναν το κρατούμενο. Δεύτερον, το συγκεκριμένο σενάριο που έχει, ναι, το παράδοξο σίγουρα στην Κύπρο είναι ότι έχει εμφανιστεί ως zero, ως μηδέν περιστατικό, όπως το λέμε. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, όταν κάποιος διαβάσει τις συγκεκριμένες οδηγίες, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, η λειτουργία υγείας, πρώτοι γιατροί και νοσηλευτές, είναι στην πιο ψηλή ομάδα ρίσκου. Αυτό δηλαδή δεν το λαμβάνει κανένας υπόψη του. Είναι ένα σενάριο το οποίο μπορούσε να εμφανιστεί ανά πάσα στιγμή από τη στιγμή που θα εμφανίζονταν κρούσματα. Ναι, και στον καθένα από εμάς βεβαίως θα μπορούσε να εμφανιστεί, όχι μόνο στους επαγγελματίες. Αυτό είναι το θέμα. Άρα, γιατί διαχωρίζουμε όμως για την επαγγελματία υγεία στο τέλος της ημέρας και τον έχουμε στοχοποιήσει. Όμως ο κόσμος να σκέφτεται ότι έπρεπε, εφόσον ήταν γιατρός, έπρεπε να ήταν και πιο υποψιασμένος, προερχόμενος και από ταξίδι. Εμείς θεωρούμε ότι ήταν ιδιαίτερα υποψιασμένος. Καλά τον βρήκανε ή πήγαινε από μόνος του? Ναι. Δεν είναι εύκολο να μεταδώσει τον ιό ένας γιατρός και στους συναδέλφους του και στους ασθενείς του? Βεβαίως είναι εύκολο. Ναι. Όπως είναι προδίστος άνθρωπος και είναι ασθενής. Mm-hmm. Ίδιες πιθανότητες όπως όλους τους άλλους στο τέλος της ημέρας. Αν δεν ληφθούν τα αναγκαία μέτρα. Ναι, αλλά εκτός από τη στοχοποίηση, τι βιώσαμε? Αντί να ασχοληθούμε ότι πλέον έχουμε κρούσματα, πρέπει να εφαρμόσουμε συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Πρέπει, ναι, να μέγιστος στόχος μας είναι η μείωση, η μέγιστη μείωση του ποσοστού μετάδοσης. Ασχολούμαστε για τον γιατρό. Μα είναι οι γιατροί που καλούνται μαζί με τον νοσηλευτή να είναι στην πρώτη γραμμή για να αντιμετωπίσουμε. Και δεν έχουμε αρνηθεί. Δεν έχουμε βάλει ποτέ μας μπροστά ότι ξέρετε και εμείς άνθρωποι έχουμε και οικογένειες. Είναι καθήκον μας, λειτουργήμα μας, υποχρέωση μας. Ναι. Γενικότερα με τους γιατρούς στα νοσοκομεία, τι γίνεται και υπό αυτές τις συνθήκες, κύριε Κούμα? Εύλογο το ερώτημα και θα το συνδυάσουμε την προηγούμενη σας ερώτηση, με το θέμα που συζητούσαμε. Mm. Όπως έχουμε την ευαισθησία να μιλούμε αν έκανε έπραξε σωστά ή λάθος ο συνάδελφος, φέρνω συγκεκριμένο παράδειγμα τις πρώτες βοήθειες της Λεμεσού, όπου εργάζονται δύο γιατροί και συγκεκριμένος αριθμός νοσηλευτών, λόγω της υπεροστελέχωσης, οι οποίοι καλούνται ανά πάσα στιγμή να αντιθούν, να αξιολογήσουν, να κάνουν διαλογή των εμπεριστατικών, των ύποπτων περιστατικών που προσκομίζονται. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Κάποιοι πρέπει να απαντήσουν για όλα αυτά στο τέλος της ημέρας. Είπαμε ναι, να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους, θα συνδράμουμε τα μέγιστα. Αλλά δεν μπορεί αυτόν με το παραμικρό ξαφνικά όλοι οι γιατροί, ο γιατρός ή όλοι οι γιατροί είμαστε ενόχοι για οτιδήποτε άλλο. Ναι. Κύριε Κούμα, μου έρχεται τώρα ένα ερώτημα. Θα έπρεπε ίσως να το είχα κάνει είτε στον κύριο Βωνιάτη είτε στον κύριο Νικολάου. Όμως είστε γιατρός. Όσον αφορά, έχουν κλείσει τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Πολλοί από τους φοιτητές μας θα επιστρέψουν αυτές τις μέρες. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε πιθανά κρούσματα θετικά? Αυτό που έχω να δηλώσω ως εκπρόσωπος των γιατρών είναι απλό. Οι γιατροί θα ανταποκριθούν στη βάση
των συνθηκών που θα τους παρασχεθούν ώστε να αντιμετωπίσουν τον αριθμό των περιστατικών που θα εμφανιστεί. Απλά τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, πόσο είμαστε έτοιμοι και ιδιαίτερα για το συγκεκριμένο που έχετε αναφέρει. Ναι, πρέπει κάποιοι άλλοι να απαντήσουν οι οποίοι οργανώνουν το όλο σύστημα. Εύλογο βέβαια το ερώτημά σας. Επιστρέφουν φοιτητές. Ναι, γι' αυτό είπα ότι έπρεπε είτε στον κύριο Νικολάου είτε και στον κύριο Βωνιάτη να το έφερε το ερώτημα. Έχουμε να ακούσει κάποια συγκεκριμένη οδηγία. Ποιος θα το αντιμετωπίσει όλων αυτών? Αυτοί που τους κατηγορούμε για το παραμικρό. Εμείς ως επαγγελματίες δεν έχουμε να ακούσει συγκεκριμένη οδηγία για το συγκεκριμένο ότι επιστρέφουν φοιτητές. Ναι, βέβαια η απόφαση χθες ληφθήκε. Είναι μπορεί, ταξιδιωτική οδηγία. Μπορεί να έχουμε νέες αναθεωρημένες. Όσοι είναι από τον... Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει. Στο αεροδρόμιο γνωρίζουμε ότι οι απευθεία πτήσεις από τους νομούς Αχαΐας, Ηλίας και Ζαγίθου μπορεί να μην υπάρχουν. Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω. Μπορεί να υπάρχουν. Αν κάποιο έρχεται μέσω Αθηνών ή Θεσσαλονίκη, δεν γνωρίζω παραδείγματος χάρη. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Μάλιστα. Πού καταγράφονται αυτοί που επιστρέφουν στο τέλος της ημέρας? Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κούμα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Τώρα, σε πανικό οι πολίτες μετά τα πρώτα κρούσματα επιβεβαιωμένα στην Κύπρο. Αδειάζουν σιγά σιγά τα ράφια των υπεραγορών. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τώρα τον εκτελεστικό γραμματέα του Συνδέσμου Υπεραγορών, Ανδρέα Χατζιαδάμου. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Χατζιαδάμου. Καλό μεσημέρι, αγαπητή Στεφανή. Όντως έτσι έχουν τα πράγματα, αδειάζουν τα ράφια στις υπεραγορές? Μπορεί να αδειάζουν, αλλά ξαναγεμίζουν, αγαπητή Στεφανή. Εν πάση περιπτώσει, υπέρχει κάπως αυξημένη κίνηση, ασυνήθιστα αυξημένη κίνηση στις τελευταίες ημέρες. Τι προμηθεύεται ο κόσμος σήμερα, χωρίς λόγο, αν ρωτάτε την προσωπική μου ταπεινή άποψη, αλλά τα αποθέματα υπάρχουν. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε λόγος ανησυχίας. Τι προμηθεύετε, κύριε Χατζιαδάμου, τι προμηθεύετε ο κόσμος? Τι θεωρούν οι καταναλώτες ως ήδη πρώτης ανάγκης? Σίγουρα πρώτα απ' όλα προϊόντα αντισηπτικά, ήδη υγιεινής και προφύλαξης. Και μετά ακολουθούν μακαρόνια, δημητριακά, ξηρή τροφή γενικά, έτσι, σε αυτές τις κατηγορίες των όσπρια. Αυτές είναι οι κατηγορίες των προϊόντων, οι οποίες φεύγουν έτσι κάπως ασυνήθιστα στις τελευταίες μέρες. Θα πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι, όλοι, ότι δεν είμαστε σε εμπόλεμη έτσι, κατάσταση. Συμφωνούμε απόλυτα, αγαπητή Στέφανη, ότι πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία, δεν πρέπει να υπάρχει πανικός. Αντίθετα, πρέπει να είμαστε σοβαροί, υπεύθυνοι, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί αυτή την κατάσταση. Δεν συντρέφουν λόγοι πανικού. Γι' αυτόν τον λόγο ελπίζουμε ότι σε επόμενες μέρες η κατάσταση θα επανέλθει στα συνηθισμένα. Έχετε, μας είπατε, αρκετά αποθέματα. Υπάρχει όμως έλλειψη αντισηπτικών, κύριε Χατζιαδάμου? Είναι γεγονός ότι υπάρχει, παρατηρείται μια γενική έλλειψη αντισηπτικών. Επί του παρόντος υπάρχει ροή προμηθειών. Όμως παρατηρούνται κάποια κενά, γιατί δεν είναι μόνο σε ό,τι αφορά την Κύπρο. Αφορά ευρύτερα την Ευρώπη και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εδώ και μέρες πρέπει να πούμε. Ναι. Όμως μέχρι τώρα νομίζω ότι ακόμα και σε αυτόν τον τομέα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Γιατί γίνονται συνεχώς ανεφοριασμοί των υπεραγορών σε αυτά τα προϊόντα. Μπορεί να υπάρξουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις, αλλά συνεχίζουν απρόσωπτα οι εφοριασμοί. Ναι. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα προϊόντα, κανένα απολύτως πρόβλημα. Ως Σύνδεσμος Υπεραγορών, θα λάβετε και εσείς κάποια μέτρα για μέσα, για το εσωτερικό των υπεραγορών. Ποια θα είναι αυτά τα μέτρα και τι γίνεται με εκείνο το μέτρο των 75 ατόμων? Μπορεί να ελεγχθεί σε μια υπεραγορά ο αριθμός αυτών? Η ροή των πελατών και ο τρόπος ο επισκεψιμότητας είναι διαφορετικός. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι, τα μέτρα αυτά των 75 αφορούν τις συγγενές συναντήσεις, εκδηλώσεις που θα είναι σε ένα χώρο κλειστών, μικρών και ούτω καθεξής. Επίσης, λαμβάνονται όλα τα μέτρα προφυλάξης, ήδη και κάποιες μέρες προηγούμενα και με εγκύκλιο μας, αλλά και οι υπεραγορές από μόνες τους έχουν υιοθετήσει μέτρα προφύλαξης, έχουν τοποθετήσει αντισηπτικά
σε διάφορα σημεία των υπεραγορών για απορρίμανση τόσο των καταναλωτών αλλά και των ίδιων των εργαζόμενων και σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούν για την αγορά του, στις αποθήκες και ούτω καθεξής. Λαμβάνονται όλα τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν. Ακολουθούμε τις οδηγίες, πιστά τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών. Είμαστε σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες και προσαρμοζόμαστε ανάλογα. Έχω πει και προηγουμένως ότι η κατάσταση είναι μεταβαλλόμενη συνεχώς και είμαστε έτοιμοι να προσαρμοστούμε με οποιοδήποτε μέτρο. Αλλά όντως έχουμε πάρει όλα τα μέτρα προφύλαξης, που είναι το πιο σημαντικό, αν με ρωτάτε. Η προφύλαξη για να μην εξαπλωθεί ο ιός και σε αυτό πρέπει να εστιάσουμε όλοι μας, χωρίς πανικό και με ψυχραιμία. Mm-hmm. Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται περισσότερη έτσι κίνηση στις υπεραγορές. Ελπίζουμε να είναι η συνηθισμένη κίνηση mm-hmm. μέχρι το Σαββατοκύριακο, να καταλαγιάσει αυτός ο πανικός ο οποίος είχαμε τις τελευταίες μέρες, γιατί όντως μπορεί να γίνουμε φορτικό στο παραλαμβάνω ότι δεν υπάρχει λόγος. Mm-hmm. Ελπίζουμε να, αλλά και αντίθετα, αν δούμε κάτι το αντίθετο, εμείς είμαστε έτοιμοι μέσα από την εμπειρία μας, όπως γνωρίζετε, δεν είναι η πρώτη φορά που παίρνουμε, αν χαρακτηρίσω τόσο εγώ κρίση. Είμαστε έτοιμοι να το εξαρτούμε πλήρως και να εξυπηρετήσουμε στον καλύτερο δυνατό βαθμό μέσα από όλα τα αντικειμενόμενα μέτρα που αφορά την συγκεκριμένη κατάσταση. Μάλιστα. Κύριε Χαρατζιαδάμου, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Αναβάλλεται κυρίες και κύριοι και ο 14ος Μαραθώνιος Λεμεσού Παπ Γάσιο. Τώρα στο τηλέφωνο είναι μαζί μας ο υπεύθυνος της διοργάνωσης, ο κύριος Σπύρος Σπύρου. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Σπύρου. Καλησπέρα σας. Πείτε μας πότε λάβατε την απόφαση για την αναβολή του Μαραθωνίου. Η οριστική απόφαση ληφθήκε mm-hmm. χθες mm-hmm. μετά την ανακοίνωση των μέτρων της mm-hmm. κυβέρνησης. Mm-hmm. Βεβαίως βλέπαμε ότι υπήρχε μία πιθανότητα, γι' αυτό είχαμε αρχίσει να προετοιμαζόμαστε, καταρτήσαμε σενάριο στην περίπτωση που θα αναγκαζόμαστε να το κάνουμε αυτό, όπως mm-hmm. και έγινε. Άρα η εξέλιξη μας βρήκε, μπορώ να πω, προετοιμασμένους. Ναι. Δεν σας έπιασε στον ύπνο. Όχι, σε καμιά περίπτωση, mm-hmm. καθόλου. Βεβαίως ήταν κάτι που δεν θέλαμε να συμβεί. Mm-hmm. Όμως αντιλαμβανόμαστε και σεβόμαστε και συμμορφωνόμαστε με τις οδηγίες. Mm-hmm. Όπως πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Ναι, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα μέτρο που εμπίπτει σε αυτό που ανακοινώθηκε χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο για τις συναθρήσεις πέραν των 75 ατόμων. Συναθρήσεις, παρελάσεις κλπ. Ναι. Πόσες ήταν οι συμμετοχές, κύριε Σπύρου? Οι συμμετοχές μας ήταν κατά πολύ περισσότερες από τις προηγούμενες mm-hmm. χρονιές. Είχαμε 4.000 επισκέπτες από το εξωτερικό και ίσως αυτό να δικαιολογεί ακόμη περισσότερο ναι, σίγουρα. Την ναι. απόφαση mm-hmm. του κράτους και στο σύνολο θα ήταν 16.000. Mm-hmm. Που τις 16.000 και ακόμη περισσότερο κόσμο προσκαλούμε να ανανεώσει το ραντεβού mm-hmm. του για τον Νοέμβριο. Έχετε ορίσει και ημερομηνία μέσα στον Νοέμβριο? Ορίσαμε ημερομηνία αντί 21-22 Μαρτίου θα είναι το Σαββατοκύριακο 21-22 Νοεμβρίου. 21-22 Νοεμβρίου και υποθέτω ότι δεν υπήρξαν αντιδράσεις για την αναβολή του Μαραθωνίου από τους συμμετέχοντες ή όσους εμπλέκονται στην διοργάνωση. Αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για χιλιάδες κόσμο. Επικοινωνήσαμε αμέσως με όλους. Mm-hmm. Υπήρξαν αντιδράσεις θετικές, αρνητικές, έκφραση λύπης, επικρότησης της απόφασης. Αλλά πάνω από όλα το γενικό είναι ότι λυπηθήκανε για την εξέλιξη. Ναι. Δεν πειράζει όμως. Κάθε εμπόδιο για καλό. Στις 21 με 22 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί. Καλά να είμαστε και έτσι. Να περάσει το, mm-hmm. η αναστάτωση αυτή με τον κορονοϊό γρήγορα. Ελπίζουμε για το καλό της Κύπρου mm-hmm. και του κόσμου όλου. Θα περάσει και αυτό και τον Νοέμβριο θα είστε εδώ για να λέμε για τη διοργάνωση του Μαραθώνιου. Θα είμαστε δυνατοί mm-hmm. με μια καλύτερη, ελπίζουμε, διοργάνωση mm-hmm. ακόμη. Έτσι, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπύρου. Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα σε όλους. Και σε εσάς στα 89, κυρίες και κύριοι, αν ήρθε ο αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα. Πάμε στον ανταποκριτή μας στην Αθήνα, Γιώργο Φωκιανό, για να μας δώσει τις εξελίξεις γύρω από το θέμα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Στέφανη, κυρίες και κύριοι.
89, με συγχωρείτε, είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού στην Ελλάδα από την χθεσινή ενημέρωση που είχαμε από το Υπουργείο Υγείας. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν άλλα δύο κρούσματα τα οποία είναι θετικά. Αναμένουμε σε λίγη ώρα την επίσημη ενημέρωση όπως γίνεται καθημερινά από το Υπουργείο Υγείας. Στέφανη, να πούμε ότι είχαμε και νέα μέτρα για την πρόληψη της μετάδοσης του ιού στην κοινότητα, τα οποία ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Υγείας, και σε αυτά περιλαμβάνεται το καθολικό κλείσιμο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για 14 μέρες, δηλαδή κλείνουν όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια ιδιωτικά και δημόσια. Με τον Υπουργό Υγείας να συστήνει και στους μαθητές να περιορίσουν δραστικά και τις μετακινήσεις και τις συναθλήσεις τους. Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε και ειδική μέρημνα για τους γονείς των ανήλικων παιδιών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και σε αυτή την ειδική μέρημνα περιλαμβάνεται η ειδική άδεια ειδικού σκοπού για τους γονείς οι οποίοι έχουν ανήλικα παιδιά και δεν θα μπορούν να πηγαίνουν στις δουλειές τους. Αυτή η άδεια θα μπορεί να την παίρνει ο ένας γονής για 14 ημέρες. Στέφανη, να πούμε ότι στο απόγευμα θα κάνει και διάγγελμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να ανακοινώσει τα κυβερνητικά σχέδια όσον αφορά την πρόληψη για τον νέο κορονοϊό. Ενώ πάνω σε αυτό που είπαμε για τα πανεπιστήμια, αξίζει να σημειωθεί η συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγα λεπτά η Υπουργός Παιδείας Έλληνα Κεραμέως, και αφορά και τους Κύπριους φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα. Όπως είπε η κυρία Κεραμέως, θα γίνουν τα πάντα προκειμένου να μην χαθεί το εκπαιδευτικό έτος, το ακαδημαϊκό έτος στα πανεπιστήμια. Στέφανη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Φωκιάνε. Συνεχίζεται να αυξάνεται ο αριθμός των κρουσμάτων από τον κορονοϊό και κυρίως όμως στην Ευρώπη συνεχίζεται να αυξάνεται και ο αριθμός των ασθενών που αποθεραπεύονται. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του σε ολόκληρο τον κόσμο, υπάρχουν 119.120 κρούσματα. Από αυτά τα 65.765, δηλαδή περισσότερα από το 50%, έχουν αποθεραπευτεί, ενώ 4.284 είναι ο αριθμός των νεκρών, με τους περισσότερους στην Κίνα. Εστιατόρια και μπαρ κλείνουν νωρίς στη Ρώμη, καθώς οι Ιταλοί προσπαθούν να συνηθίσουν στα μέτρα της κυβέρνησης για να σταματήσει την εξάπλωση του COVID-19. Τα κρούσματα στην Ιταλία υπερβαίνουν τις 10.000, περισσότερα από οπουδήποτε αλλού εκτός από την Κίνα. Η μέρα ήταν πολύ κακή για τις επιχειρήσεις και αυτό το υποχρεωτικό κλείσιμο στις 6 το απόγευμα επιδεινώνει την κατάσταση. Η Ιταλία σφραγίζεται, ενώ άλλες χώρες δίνουν τη δική τους μάχη ώστε να μην αυξηθούν τα κρούσματα. Η Αυστρία εμποδίζει τους ταξιδιώτες να περνούν τα σύνορα χωρίς ιατρικό πιστοποιητικό. Η Σλοβενία έκλεισε τα σύνορά της με την Ιταλία και η Αλβανία απαγόρευσε την αεροπορική και ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Ιταλία. Πολλές αεροπορικές εταιρείες είτε ακύρωσαν είτε διέκοψαν προσωρινά τις πτήσεις προς και από την Ιταλία. Η Βρετανία, η Ιρλανδία, το Χονγκ Κονγκ και η Γερμανία έχουν ενισχύσει τις ταξιδιωτικές οδηγίες που προτρέπουν τους πολίτες τους να φύγουν. Σε όλη την Ευρώπη παίρνονται έκτακτα μέτρα αναφορικά με τον COVID-19. Στην Ισπανία, παραμονές του κλεισίματος των σχολείων και των πανεπιστημίων, οι πολίτες άδειασαν τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ήρθα όπως κάνω πάντα για ψώνια εδώ και αυτό που βρήκα ήταν σαν έρχεται το τέλος του κόσμου. Τα σχολεία έχουν κλείσει 15 κράτη παγκοσμίως, με περισσότερους από 360 εκατομμύρια μαθητές να έχουν επηρεαστεί. Άλλες χώρες έχουν εφαρμόσει το κατατόπους μερικό κλείσιμο των σχολείων. Ένα πανεπιστήμιο έχει κλείσει στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Ειδικότερα έχει δημιουργηθεί μια ζώνη αποκλεισμού γύρω από την πόλη Νιου Ρόσελ, η οποία έχει το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων κορονοϊού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα χρησιμοποιήσουμε την Εθνική Φρουρά στην περιοχή αποκλεισμού για να παραδώσουμε φαγητό στα σπίτια και να βοηθήσουμε στον καθαρισμό των δημόσιων χώρων. Στην Κίνα, καθώς έχει περιοριστεί η αύξηση των κρούσματων, ο πρόεδρος Xi Jinping επισκέφθηκε την Χουάν, το επίκεντρο της επιδημίας. Το Πεκίνο και η Ρώμη έχουν καταλήξει σε συμφωνία με την οποία η Κίνα στέλνει ειδικούς γιατρούς, χιλιάδες αναπνευστήρες και 2 εκατομμύρια μάσκες. Η
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει ό,τι είναι αναγκαίο από το να επιτρέψει τη χορήγηση κρατικής βοήθειας στις εταιρείες μέχρι και την ίδρυση ενός ειδικού επενδυτικού ταμείου για την παροχή ρευστότητας, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις οικονομικές επιπτώσεις από την επιδημία του νέου κορονοϊού, αποφάσισαν οι ηγέτες των χωρών μελών χθες βράδυ. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν μέσω έκτακτης τηλεδιάσκεψης σε ένα πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων που δημιουργεί η ραγδαία εξάπλωση του COVID-19. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι δημιουργείται ένα ταμείο για να στηριχθεί ο κλάδος της υγείας, οι θέσεις εργασίας αλλά και οι μικρές επιχειρήσεις. Αυτό το εργαλείο θα είναι μεγάλο και θα αγγίξει γρήγορα τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να υλοποιηθεί, θα προτείνω στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτήν την εβδομάδα να απελευθερώσουν επενδυτική ρευστότητα της τάξης των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα ορίσω μια ομάδα κρούσης που θα συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα θα διατεθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έθεσαν 4 προτεραιότητες. Να περιοριστεί η εξάπλωση του κορονοϊού, να εξασφαλιστεί η επάρκεια σε μάσκες και αναπνευστήρες, να χρηματοδοτηθεί η έρευνα για την παραγωγή εμβολίου και να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της νόσου. Σε ό,τι αφορά τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, τα κράτη-μέλη συμφώνησαν ότι η υγεία των πολιτών μας είναι η πρώτη προτεραιότητα. Τα μέτρα πρέπει να βασίζονται στις επιστημονικές και ιατρικές συμβουλές. Τα μέτρα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην υπάρχουν ευρείες συνέπειες συνολικά στις κοινότητες. Το κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βέβαια, λαμβάνει και ξεχωριστά μέτρα ανάλογα με το πόσο έχει εξαπλωθεί ο COVID-19 και πόσο έχει κριθεί ότι κινδυνεύουν οι πολίτες. Αυτή είναι η Βενετία. Οι βεράντες, οι δρόμοι και οι πλατείες της έπρεπε κανονικά να είναι γεμάτες με τουρίστες από τον κόσμο. Αλλά η Ιταλία, ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, είναι μια αποκλεισμένη χώρα. Τα μέτρα που θα βοηθήσουν στο περιορισμό του κοροναϊού, πόσο επηρεάζουν τον τουρισμό? Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες όπως η British, η Norwegian, η Ryanair και η EasyJet μειώνουν όλο και περισσότερο τις πτήσεις τους προς και από την Ιταλία. Με την κυβέρνηση να παροτρύνει τους πολίτες να είναι σε κατοίκον περιορισμό, μερικά από τα πιο δημοφιλή τουριστικά σημεία είναι άδεια. Η Τουριστική Ένωση της Ιταλίας ανέφερε ότι το 90% των κρατήσεων ξενοδοχείων για το Μάρτιο ακυρώθηκαν στη Ρώμη. Μαζί μου είναι ο Εντουάρντο Σανταντέρ, εκτελεστικός διευθυντής Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών. Ο τομέας του τουρισμού έχει αποκτήσει ένα είδος αντοχής τα τελευταία χρόνια. Πιστεύετε ότι αυτή η κατάσταση τώρα με την επιδημία του κοροναϊού είναι διαφορετική? Είναι πολύ διαφορετική. Θυμάμαι ότι η τελευταία κρίση που είχαμε ήταν οι τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες. Νομίζω ότι αυτό δεν έχει προηγούμενο και δεν γνωρίζουμε πραγματικά τον αντίκτυπο αυτής της κρίσης στις τουριστικές επιχειρήσεις. Υπό κανονικές συνθήκες, οι τουριστικοί προορισμοί μπορεί να ανακάμψουν σε λιγότερο από μισό χρόνο αν όλα επιστρέψουν στο φυσιολογικό. Αλλά νομίζω ότι με τις ενδείξεις που έχουμε, αυτό δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει. Ο κλάδος του τουρισμού στην Ιταλία είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης της οικονομίας. Στην Ιταλία την προσωπεύει το 13% του ΑΕΠ, στην Ισπανία το 15% και στη Γαλλία το 10% του ΑΕΠ. Η Ευρωπαϊκή Τουριστική Βιομηχανία παρέχει περίπου 30 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Μικρή διακόπη στο σημείο αυτό για διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο για το δεύτερο μέρος. Επιστρέψαμε και πάμε να δούμε τις καιρικές συνθήκες τώρα. Είναι μαζί μας τηλεφωνικός ο Διευθυντής του Τμήματος Μετεωρολογίας Κλεάνθης Νικολαίδης. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Νικολαίδη. Καλό μεσημέρι σε εσάς, κυρία Φλωρίδου, και τους τηλεθεατές σας. Συνεχίζεται η καλοκαιρία και σήμερα, όπως φαίνεται, αλλά το σκηνικό αλλάζει από αύριο, κύριε Νικολαίδη. Ακριβώς όπως το έχετε πει, αλλάζει το σκηνικό από αύριο. Ήταν μια περίοδος αρκετά καλού καιρού, κυρίως έθριου καιρού. Λίγες νεφώσεις οι οποίες είχαμε χθες δεν είχαν σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά τη βροχή. Βάση όμως περιπτώσει σήμερα, κυρίως έθριος ο καιρός, με νεφώσεις στην ανώτερη και μέση ατμόσφαιρα. Σταδιακά, κατά τη διάρκεια του απογεύματος, οι νεφώσεις αυτές θα αυξηθούν. Δεν αναμένονται φαινόμενα για σήμερα.
το απόγευμα. Απόψε ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος. Πιθανόν μετά τα μεσάνυχτα να έχουμε ελαφρές κυρίως βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική κυρίως 3 με 4 μποφόρ και μετά τα μεσάνυχτα θα ενισχυθούν κάπως. Στις προσύνεμες περιοχές θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ, πάντα από βορειοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία τις αυγινές ώρες, η ελάχιστη όπως θα καταγραφεί, αναμένεται να είναι στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και στους 7 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος. Αρχίζει το σύστημα να μας επηρεάζει ακόμα περισσότερο. Η χαμηλή πίεση, η οποία θα ευρίσκεται στην περιοχή του Δέλτα της Αιγύπτου, θα αρχίζει να μας επηρεάζει ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό και θα είναι εμφανέστερη η σκόνη αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή. Θα υπάρχουν πιο πυκνά επεισόδια σκόνης. Κυρίως συννεφιασμένος λοιπόν αύριο με ελαφρές βροχές, ενώ το απόγευμα και το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες. Ναι. Το πεδίο των ανέμων από βορειοανατολικές διευθύνσεις μέχρι ανατολικές, 3 με 4, στις προσύνεμες περιοχές 4 με 5. Και τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο σε σχέση με τη σημερινή, να φτάνει τους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 βαθμούς, με συγχωρείτε, στο εσωτερικό, στους 23 στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τώρα, το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή παραμένουν τα φαινόμενα όπως αυτά τα έχουμε πει για την Πέμπτη, δηλαδή τοπικές βροχές με μεμονωμένες καταιγίδες. Την Παρασκευή παραμένουν τα ίδια φαινόμενα με τοπικές βροχές με μεμονωμένες καταιγίδες. Υπάρχουν κάποιες περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο, κύριε Νικολαίδη, με τις καταιγίδες? Θα έλεγα ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας ίσως πιο προφανή θα είναι τα νότια και τα ανατολικά παράλια, λόγω της διεύθυνσης από την οποία μας προσεγγίζει η αέρια μάζα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας όμως και το εσωτερικό θα μπορούσε, αλλά και τα ορεινά, να αναπτύξουν έτσι μια καταιγίδα. Το Σάββατο αρχικά ο καιρός με παροδικές βροχές ή και με μονωμένη καταιγίδα κυρίως στα ανατολικά, αλλά σύντομα θα καταστεί κυρίως έθριος χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και η θερμοκρασία σημειώσει μικρή άνοδο, άνοδο η οποία θα επικρατεί και την Κυριακή. Ναι. Έτσι, ένα σύστημα με χρόνο ζωής περίπου 48 ώρες. Αναμένεται τα χαρακτηριστικά του να είναι περισσότερο η ανέμη, η σκόνη και οι βροχές. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νικολαίδη. Να είστε καλά. Και εσείς. Τώρα θα επιστρέψουμε στο θέμα του κορονοϊού, όπου στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Χαράλαμπο Διονυσίου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Διονυσίου. Καλό μεσημέρι για εσάς, αγαπητή Στέφανη. Κύριε Διονυσίου, αντιλαμβανόμαστε ότι είχατε λίγο νωρίτερα μια σύσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας για τις τεχνικές σχολές. Όπως υποθέτουμε όμως θα πρέπει να συζητήθηκε και το θέμα του κορονοϊού. Τι νεότερο σας έχει λεχθεί για τα μέτρα πρόληψης που αφορούν τους σχολικούς χώρους? Εντάξει, κατά τη συνάντησή μας, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, είχαμε την ευκαιρία να μεταφέρουμε στον Υπουργό Παιδείας τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από γονείς και μαθητές, αλλά και από εκπαιδευτικούς από τις υπόλοιπες επαρχίες, όπου τα σχολεία σήμερα παρέμειναν ανοιχτά σε σχέση με τα σχολεία της Λευκωσίας. Ο Υπουργός μας έχει διαβεβαιώσει ότι το Υπουργείο Υγείας μελετά και αξιολογά τα δεδομένα μέχρι σήμερα και δεν υπάρχουν λόγοι για επιπρόσθετα προληπτικά μέτρα. Ναι, εσάς η θέση σας ως οργανωμένοι γονείς ποια είναι, ότι θα πρέπει να κλείσουν τα σχολεία, να προχωρήσουμε στο κλείσιμο τους? Κοιτάξτε, και στις άλλες επαρχίες. Εμάς η θέση μας από χθες, ακούοντας όλες αυτές τις πληροφορίες που έρχονταν κοντά μας από τις υπόλοιπες επαρχίες, ήταν να τα σχολεία προληπτικά να κρίνουν και για τις υπόλοιπες επαρχίες. Ναι. Σίγουρα ανησυχούμε. Σε όλους μας υπάρχει το αίσθημα του πανικού. Θέλουμε από την άλλη να δώσουμε εμπιστοσύνη στους αρμόδιους, στους επιστήμονες μας, στους ιατρούς βασικά, εφόσον μας λένε ότι τα αποτελέσματα που αξιολογούν τα κρίνουν ότι είναι πολύ θετικά, να τους δείξουμε περισσότερη εμπιστοσύνη και να επισυχαστούμε. Έχετε κάποια πληροφόρηση αν κάποιοι γονείς αρνούνται να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο? Ναι, υπάρχουν γονείς που θεωρούν σωστό ότι πρέπει να παραμείνουν τα παιδιά στο σπίτι. Εντάξει, είναι το δικαίωμα
του κάθε γονιού να κρίνει για την υγεία του παιδιού του και να πράξει όπως θέλει. Ναι. Τα μέτρα που λαμβάνονται στα σχολεία, κύριε Διονυσίου, είναι επαρκή κατά τη γνώμη σας, δηλαδή το πλήσιμο των χεριών με αντισηπτικά? Εντάξει, ήταν και αυτό ένα θέμα που το συζητήσαμε πριν λίγο στον Υπουργό. Όλες οι σχολικές εφορίες είναι υποχρεωμένες να εξοπλίσουν τα σχολεία με τα αντισηπτικά υγρά, σαπούνια και ό,τι άλλα από τα προληπτικά μέτρα που ζήτησε το Υπουργείο. Στην περίπτωση που υπάρχει οικονομικό όμως ζήτημα και αδυνατούν οι σχολικές εφορίες να το κάνουν αυτό, θα συνδράμει οικονομικά το Υπουργείο? Η διαβεβαίωση που έχουμε πάρει τώρα από το Υπουργείο είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει οικονομικό θέμα όσον αφορά το συγκεκριμένο εξοπλισμό. Μάλιστα. Είστε ωστόσο σε ανοιχτή γραμμή με το Υπουργείο Παιδείας, έτσι, για οτιδήποτε εξέλιξη? Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με όλους τους φορείς, τόσο και με τις σχολικές εφορίες, αλλά και με το Υπουργείο, εκεί που παρατηρηθεί για τον οποιοδήποτε λόγο έλλειψη αντισηπτικών ή σαπουνιών και χρειάζεται η επιπρόσθετη οικονομική ενίσχυση από το Υπουργείο για τον οποιοδήποτε λόγο, σίγουρα θα συνδράμουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Θα θέλατε να στείλετε κάποιο μήνυμα στους γονείς που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, κύριε Διονυσίου? Εντάξει, το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι ότι πρέπει να έχουμε όλη ψυχραιμία. Σίγουρα ανησυχούμε όλοι τόσο για τα ίδια τα παιδιά αλλά και για τη δική μας τη ζωή, αλλά να δείξουμε λίγη εμπιστοσύνη στους ειδικούς, να παίρνουμε τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να παίρνουμε ως ατομικά και ευελπιστούμε ότι στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Μάλιστα, όλοι αυτό ευχόμαστε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Διονυσίου. Παρακαλώ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ισχυρό μήνυμα για αποκλιμάκωση των προκλήσεων της Τουρκίας στα Έλληνα, τουρκικά σύνορα στον Εύρο αλλά και στο Αιγαίο έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον καγκελάριο της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς στη Βιέννη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Αυστριακό ομολογό του για την ενίσχυση που έχει στείλει η χώρα του στην Ελλάδα για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Την ευγνωμοσύνη του προς την Ελλάδα για την προάσπιση των συνόρων εξέφρασε ο καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς υποδεχόμενος τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βιέννη. Ο Σεμπάστιαν Κουρτς χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για τις ενέργειες της Άγκυρας και του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Θέλω να ευχαριστήσω την Ελλάδα για όλες τις προσπάθειες που κάνει για να προστατεύσει τα ευρωπαϊκά σύνορα. Υπάρχει εδώ μια επίθεση από πλευράς της Τουρκίας. Ο Τούρκος πρόεδρος κ. Ερντογάν κάνει κατάχρηση των προσφύγων, των μεταναστών που ζουν εδώ και χρόνια στην Τουρκία, εκμεταλλεύεται αυτούς τους ανθρώπους και τους χρησιμοποιήσει ως όπλο κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλει να εκβιάσει την Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο και να τη γονατίσει. Και γι' αυτό είμαι πολύ ευγνώμων που η Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση προστατεύει τα ελληνικά αλλά και τα ευρωπαϊκά σύνορα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Αυστριακό ομολογό του για την άμεση ανταπόκριση της Βιέννης στην αντιμετώπιση της κατάστασης στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα, όπως και για τη βοήθεια στη μεταναστευτική προσφυγική κρίση. Το προσωπικό και τα τεχνικά μέσα τα οποία μας διαθέσατε θα βοηθήσουν στην αποτροπή αυτής της απόπειρας μαζικής παράνομης εισόδου μεταναστών στον Εύρο την οποία οργανώνει η Τουρκία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι από σήμερα θα κυματίζει στον Εύρο όχι μόνο η ελληνική σημαία αλλά και η αυστριακή, η κυπριακή και σε λίγο σημαίες πολλών άλλων κρατών μελών που προσφέρθηκαν σε αυτήν την δύσκολη κρίση να συνδράμουν όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη. Ευχαριστώ. Όπως βλέπετε, αποφεύγουμε τις χειραψίες. Η συνέντευξη τύπου ολοκληρώθηκε χωρίς την τυπική χειραψία λόγω των προληπτικών μέτρων για τον κοροναϊό. Στον Εύρο, όπου οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν την αποκατάσταση των φθορών και την ενίσχυση στα σειρματοπλέγματα, ήδη έχουν καταφθάσει οι πρώτες δυνάμεις της Frontex, οι οποίες αναλαμβάνουν παράλληλη επιχειρησιακή δράση από την Τετάρτη.
Με τον καθηγητή Ανδρέα Θεοφάνου, πρόεδρο του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκοσίας, θα συζητήσουμε το προσφυγικό μεταναστευτικό, την εκρηκτική κατάσταση όπως διαμορφώνεται στον Εύρο και τα ελληνικά νησιά. Θα δούμε επίσης πόσο κινδυνεύει και η Κύπρος από μια παρόμοια επίθεση, αλλά και τι κάνει, ποιο ρόλο διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση μπροστά στην επιθετικότητα και προκλητικότητα του ανεξέλεκτου και άκρως επικίνδυνου πλέον Ερντογάν. Συνδεόμαστε με το στούντιό μας στη Λευκοσία. Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά. Καλώς ήρθατε. Καλό σας μεσημέρι. Κύριε Θεοφάνους, μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα έχει δεχθεί υβριδική επίθεση από την Τουρκία. Και τι εννοούμε με αυτό, έτσι για να το αντιληφθούν και οι τηλεθεατές μας, αν μπορείτε να μας εξηγήσετε τι εννοούμε με τον όρο υβριδικός πόλεμος. Η Ελλάδα δέχεται υβριδικό πόλεμο, το ίδιο και η Κύπρος, εδώ και καιρό. Δεν είναι κάτι νέο. Τώρα, ένα κλασικό παράδειγμα αυτού του υβριδικού πολέμου είναι η προσπάθεια να σταλούν στην Ελλάδα χιλιάδες μετανάστες παράνομα. Υπάρχει ένα όριο που μία χώρα μπορεί να δεχθεί τέτοιους μετανάστες. Στην Ελλάδα πιστεύω έχει αυτό το όριο, το έχουν υπερβεί εδώ και καιρό, και ήταν πολύ θετική η στάση της Ελλάδας να πει επιτέλους ένα όχι, ότι θα αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, διότι προηγουμένως η Ελλάδα θεωρεί το ξέφραγκο αμπέλι. Τώρα, να πούμε και άλλες διαστάσεις υβριδικού πολέμου. Mm-hmm. Όταν μιλούμε για πόλεμο, στο μυαλό του κόσμου είναι αυτό που έχει συνηθίσει όταν υπάρχουν συγκρούσεις στρατευμάτων, επίθεση με ένα συμβατικό τρόπο της μίας χώρας στην άλλη. Ο υβριδικός πόλεμος περιλαμβάνει και άλλες καταστάσεις. Παραδείγματος χάρη, όταν καίνε τα δάση. Αυτό μπορεί να είναι, μπορεί να προκύψει από εσωτερικούς λόγους, αλλά μια δύναμη μπορεί να το πράξει για να προκαλέσει κόστος, ζημιά και κόστος σε μια άλλη, και αυτό το πράγμα. Δεύτερον, μπορεί να επηρεαστούν οι τηλεπικοινωνίες. Μπορεί να προβάλλεται ένα συγκεκριμένο αφήγημα το οποίο να δημιουργήσει, να αμφισβητήσει. Αυτές είναι σύγχρονες μορφές πολέμου που ήδη λαμβάνουν χώρα και πολλές φορές υπάρχει άγνοια για αυτό το θέμα. Ακόμα και η προπαγάνδα Ελλάδα που επιχειρεί να κάνει ο Ερντογάν ή και τα fake news που διαδίδονται μπορούν να θεωρηθούν Είναι και αυτό μια μορφή που χρησιμοποιείται σήμερα. Το τι πράττει ο Ερντογάν σε σχέση με το προσφυγικό είναι τεράστιο ζήτημα και οι δηλώσεις του Αυστριακού καγκελαρίου απεικανίζουν την πραγματικότητα. Ναι. Η Αυστρία φυσικά έχει μια παράδοση στο θέμα αυτό και στο θέμα της προφύλαξης των συνορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και γενικά στα θέματα που απασχόλησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την Τουρκία. Ως γνωστόν, η Αυστρία ήταν μία από τις λίγες χώρες που όταν πριν χρόνια τίθεται το θέμα ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μια ξεκάθαρη στάση ότι αυτό θα ήταν λαθασμένο να γίνει. Και η Αυστρία δικαιώνεται σε σχέση με αυτήν την στάση της. Ναι. Ήταν κρίσιμη και σημαντική η συνάντηση που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Αυστριακό Καγκελάριο. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε και την δική σας αποτίμηση για τη συνάντηση που είχε με την κυρία Μέρκελ. Ο Τούρκος Πρόεδρος. Μετά θα έρθουμε. Όχι, για τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω ακριβώς το τι ελέγχθηκε και το τι αποτελέσματα έχουν προκύψει. Υπάρχει μια προσπάθεια από την Ελλάδα να ενημερώσει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα επίπεδα για να υπάρξει στήριξη των ετοιμάτων της Ελλάδας. Έστω και αργοπορημένα βλέπουμε να εκφράζουν, να γίνονται κάποιες δηλώσεις υπέρ της Ελλάδας, αλλά απαιτούνται περισσότερα μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει πραγματικά να δώσει ένα στίγμα σε σχέση με αυτό που αποκαλείται Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Υπάρχουν μεγαλύτερες προσδοκίες και από την Κύπρο και από την Ελλάδα στο θέμα αυτό. Από την άλλη, η Μέρκελ, ζυγίζοντας όλα τα πράγματα, θεωρεί σημαντικό εταίρο την Τουρκία και προσπαθεί να ικανοποιήσει τον Ερντογάν, ούτως ώστε να συγκρατηθούν οι προσφυγικές δωρές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεν υπάρχει σήμερα, θα έλεγα, μια ξεκάθαρη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Τουρκίας. Δηλαδή, διαφορετικές χώρες αντικρίζουν το όλο ζήτημα διαφορετικά. Άλλη στάση της Αυστρίας, άλλη στάση της Γερμανίας, για παράδειγμα. Ναι. Να έρθουμε τώρα και στη συνάντηση του Τούρκου Πρόεδρου, του Ταγίπ Ερντογάν, με την Πρόεδρο της Κομισιόν και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μετά από αυτή τη συνάντηση, μπορεί να γίνει κάποια εκτίμηση για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στον Εύρο και τι ήταν αυτό που είχε ζητήσει ο Ερντογάν και δεν το πήρε στην τελική. Υπήρχε ένα παλαιότερο έντοιμα σε σχέση με το θέμα της θεώρησης διαμετρίων των Τούρκων πολιτών. Να υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώς και δεν το έχει πάρει αυτό. Και ο Τούρκος πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος. Υπάρχει επίσης το θέμα της οικονομικής στήριξης προς την Τουρκία. Σε αυτό το επίπεδο η Τουρκία εισπράττει πολύ περισσότερα, αλλά ταυτόχρονα δεν έχει... Ενώ από πλευράς δικιάς μας, δηλαδή Αθήνα και Λευκωσία, βλέπουν την Τουρκία μία δύναμη η οποία είναι αναθεωρητική, μία δύναμη η οποία δημιουργά προβλήματα στις σχέσεις της με τις γειτονικές της χώρες, ακόμα και με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η εντύπωση, αυτή η θέση δεν υπάρχει στην ολότητα της και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ένα μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών χωρών βλέπουν την Τουρκία ότι έχει μια ξεχωριστή, μια πολύ σημαντική θέση, η οποία συμβάλλει στην σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Άρα, ανεξαρτήτως προβλημάτων σε σχέση με ανθρώπινα δικαιώματα ή του αυταρχικού καθεστώτος Ερντογάν, στηρίζουν την Τουρκία. Δηλαδή, δεν υπάρχει μια μονοδιάστατη πολιτική εναντί της Τουρκίας. Πολλές φορές ακούμε για δηλώσεις οι οποίες μπορεί να επικρίνουν, αλλά στην πράξη αυτά δεν συνοδεύονται με μέτρα τα οποία θα δημιουργήσουν ένα πραγματικό κόστος της Τουρκίας. Στην Τουρκία. Κάποιοι, κύριε Θεοφάνους, ισχυρίζονται ότι απλά η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει την Τουρκία για να φιλοξενεί τους πρόσφυγες, για να έχουν αυτοί το κεφάλι τους ήσυχο. Συμφωνείτε εσείς με αυτή την προσέγγιση? Υπάρχει αυτή η προσέγγιση. Αυτό που λέτε είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή η Τουρκία ίδια λέει ότι εμπολής είναι θύμα των καταστάσεων και ότι με τη στάση της μειώνει το κόστος για την Ευρώπη, άρα έρχεται να έχει τα ανάλογα αιτήματα. Αυτή είναι μια τουρκική θεώρηση πραγμάτων, η οποία πολλές φορές βρίσκει θετικούς αποδέχτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξού και η γενναιότερη οικονομική στήριξη που λαμβάνει. Από την άλλη, εκείνο το οποίο δεν προσμετράται είναι την συμβολή της Τουρκίας στην δημιουργία αυτού του τεράστιου μεταναστευτικού προβλήματος. Ότι, αν πάρουμε για παράδειγμα και την υπόθεση της Κύπρου, η Τουρκία η ίδια έχει πολιτικές που κατευθύνονται πολίτες τρίτων χωρών προς την Κωνσταντινούπολη και μετά από εκεί γίνεται προσπάθεια ιδιοχέτευσης σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι πρώτες χώρες οι οποίες δέχονται αυτή την πίεση είναι η Κύπρος και η Ελλάδα. Όσον αφορά την Κύπρο, θεωρείτε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος δημογραφικής αλλίωσης όχι μόνο των κατεχόμενων έδαφων, αλλά και των έδαφων που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία λόγω του μεταναστευτικού? Ασφαλώς και υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Δηλαδή, αρχίζοντας από τα κατεχόμενα εδάφη, εδώ και χρόνια οι Τουρκοκύπροι είναι μειοψηφία. Η πλειοψηφία των κατοίκων είναι έπικη εξ Ανατολίας. Ταυτόχρονα, στα κατεχόμενα επιχειρείται μια προσπάθεια ισλαμοποίησης των περιοχών αυτών, μια προσπάθεια για να αλλάξει 100% ο χαρακτήρας της κατεχόμενης Κύπρου και σε έναν μεγάλο βαθμό η Τουρκία του έχει επιτύχει. Αλλά δεν σταματά σε αυτό. Υπάρχει ο υβριδικός πόλεμος που δέχεται η Κυπριακή Δημοκρατία. Αρκετοί από εμάς είχαμε τονίσει αυτόν τον κίνδυνο εδώ και χρόνια. Τους τελευταίους μήνες
Η θέση αυτή έχει γίνει κατανοητή σε όλες σχεδόν τις πολιτικές δυνάμεις και η κυβέρνηση προβληματίζεται πολύ σοβαρά για τον τρόπο που θα αντιμετωπιστεί. Δυστυχώς η Κύπρος σήμερα κατά αναλογία πληθυσμού είναι η πρώτη χώρα που δέχεται αιτήσεις πολιτικών προσφύγων. Και η πλειοψηφία αυτών έρχονται από την Τουρκία μέσω των κατεχομένων. Και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ναι, πώς θα πρέπει να δράσει η Κυπριακή Δημοκρατία για να αποτροπεί ενός τέτοιου ενδεχομένου. Υπάρχουν μέτρα και πολιτικές οι οποίες έχουν να κάνουν με τους χώρους διέλευσης αυτών των ατόμων προς την Ελεύθερη Κύπρο, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να περάσει από άκρου άκρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην διεθνή κοινότητα ότι η Τουρκία δεν είναι μόνο μια κατοχική δύναμη, ότι προσπαθεί με τη στάση της να δημιουργήσει αποσταθεροποιητικές συνθήκες για την Ελεύθερη Κύπρο. Και ότι αυτό που συντελείται είναι στην πραγματικότητα ένα πολιτικό έγκλημα και ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είναι θετικό το γεγονός ότι η Ελλάδα επιτέλους έχει αντιληφθεί, η ελληνική κυβέρνηση, τους κινδύνους που υπάρχουν για την Ελλάδα σε αυτό το πεδίο και με τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης υπάρχει μια ευρύτερη στήριξη και άλλων πολιτικών δυνάμεων στις θέσεις της. Είναι πολύ θετικό ότι η Αυστρία κατανοεί αυτό το ζήτημα και μιλά με μια σκληρή γλώσσα στην Τουρκία. Αυτό το μήνυμα πιστεύω ότι θα πρέπει να περάσει από άκρους άκρους όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στη διεθνή κοινότητα. Ότι αυτή η πολιτική της Τουρκίας έναντι των γείτονων της δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ότι δεν μπορεί η Τουρκία να συνεχίσει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Και ότι θα πρέπει να υπάρξει πολιτική, όχι μόνο της Κύπρου και της Ελλάδας, αλλά και άλλων χωρών που θα προβληματίσουν την Τουρκία και θα την αναγκάσουν να σκεφτεί και να πράξει διαφορετικά. Διαφορετικά θα έχει κόστος με αυτή τη στάση. Πάντως ήταν ευχής έργων εάν η σκληρή αυτή η γλώσσα της Αυστριακής κυβέρνησης περνούσε και στην Γερμανία. Νομίζω ότι όλη αυτή η κατάσταση είναι σημαντικό και να επεξηγηθεί. Παραδείγματος χάρη, οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης δεν δέχονται να φιλοξενήσουν έστω και λίγους μετανάστες. Αυτό είναι ένα από τα δεδομένα και πρέπει να κατανοήσουν ότι το όλο βάρος το δέχονται άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Αλλά επίσης, αν μιλούμε για επίλυση του μεταναστευτικού προβλήματος και των μεταναστευτικών ροών, πρέπει να δούμε και κάτι άλλο. Και εδώ και η Κύπρος και η Ελλάδα μπορεί να αναδείξουν αυτό το ζήτημα, ότι πρέπει να δημιουργηθούν, να υπάρξουν πολιτικές οι οποίες να οδηγήσουν σε σταθεροποίηση τις χώρες και τις περιοχές από όπου υπάρχουν αυτές οι μεταναστευτικές ροές. Το τι συνέβη και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή δεν φέρει ευθύνη ούτε η Κυπριακή Δημοκρατία, ούτε η Ελλάδα. Ήταν πολιτικές άλλων δυνάμεων, κάποιων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών, που με τη στάση τους, που με τις πολιτικές τους, οδήγησαν εμβάθυνα την αποσταθεροποίηση που παρατηρεί το, με αποτέλεσμα τα μεταναστευτικά ρεύματα σήμερα να τα δέχεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης η ίδια η Ένωση, με τα χρήματα, για παράδειγμα, τα οποία δίνει στην Τουρκία, θα μπορούσε να τα διοχετεύσει στις χώρες που έχουν προβλήματα, ούτως ώστε η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να οδηγήσει σε μια καλύτερη κατάσταση πραγμάτων που δεν θα ξαναγκάζει τους ανθρώπους να παίρνουν τον δρόμο της προσφυγιάς ή να αναζητούν καλύτερες προοπτικές σε άλλες χώρες. Ναι. Πάντως, ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η δήλωση της κυρίας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για το ότι η Ελλάδα είναι η ασπίδα, έτσι, της Ευρώπης και θεωρώ ότι είναι κάτι που θα πρέπει να το κατανοήσουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό. Είναι σημαντική η δήλωση, αλλά πέρα
από την ρητορική αυτή, mm-hmm. θα πρέπει να υπάρξουν πρακτικά μέτρα στήριξης. Ναι, να φύγουμε και από το λεκτικό κομμάτι και να το πάμε... ίδιο, ναι, και το mm-hmm. ίδιο ισχύει και για την Κύπρο, η οποία σχετικά λαμβάνοντας υπόψη και τα κατοχικά δεδομένα και το τι υπάρχει στην Κύπρο, είναι, θα έλεγα, σε ακόμα πιο δεινή θέση από ό,τι η Ελλάδα και αντιμετωπίζει με ίσως μεγαλύτερους κινδύνους από ό,τι η Ελλάδα. Εκτιμάτε, κύριε καθηγητά, ότι η Τουρκία, ότι ο Ερντογάν θα προχωρήσει στους σχεδιασμούς του για την Αμόχωστο? Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποκλειστεί. Οι Τούρκοι μας έχουν συνηθίσει να υλοποιούν, να πραγματοποιούν τις απειλές τους. Mm-hmm. Η συζήτηση αυτή μας φέρνει και σε κάτι άλλο. Μας φέρνει στο θέμα της συζήτησης του Κυπριακού και όλων των πτυχών του. Η Τουρκία mm-hmm. προσπάθησε τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια, να ενεργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να σταματήσει, να εμποδίσει, να τερματίσει την υλοποίηση του ενεργειακού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Ταυτόχρονα έστειλε προειδοποιήσεις και στο θέμα της αποχώσης του και ταυτόχρονα προέβηκαν, υπήρξαν στιγμές που είχαμε και άλλα επεισόδια κατά μήκος της νεκράς ζώνης. Λοιπόν, σε αυτή τη συγκυρία όταν μιλάμε για το Κυπριακό και επειδή μετά την ανάδειξη νέου τουρκοκύπριου ηγέτη στα κατεχόμενα θα υπάρξουν προσπάθειες για την επανέναρξη των συνομιλιών. Mm-hmm. Και παλαιότερα, θυμάστε, μιλούσαμε για τα θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για μας. Τα θέματα, αν θέλετε, της διακυβέρνησης, της ασφάλειας των εγγύσεων και ούτω καθεξής. Στη σημερινή συγκυρία, που ενώ η Τουρκία θα θέσει στο τραπέζι των συνομιλιών και τα ενεργειακά ζητήματα, είναι πολύ σημαντικό εμείς και εκ μέρους μας να θέσουμε θέμα του υβριδικού πολέμου που διεξάγει η Τουρκία έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας και ότι αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και δεν μπορεί να συνεχιστεί, αλλά ταυτόχρονα και στο θέμα της αμαχώσης του. Είναι συσσωρευμένα τα ζητήματα αυτά. Θεωρώ πολύ δύσκολη την προοπτική να υπάρξει μια κατάληξη σε ένα νέο κύκλο, δηλαδή τι θα αλλάξει και σε αυτό το νέο κύκλο θα υπάρξει κατάληξη, διαρωτώ με. Άρα εκείνο το οποίο θα πρέπει να προβληματιστεί η πλευρά μας, πολύ σοβαρά, είναι το θέμα μιας, θα έλεγα, εξελιχτικής διαδικασίας, μιας σταδιακής προσέγγισης, η οποία θα πρέπει να επικαιροποιείται συνεχώς, αλλά πάνω απ' όλα ένα βασικό στοιχείο της νέας πολιτικής είναι η προάσπιση ως κόρης οφθαλμού της ελεύθερης Κύπρου και ταυτόχρονα η δημιουργία κάποιας προοπτικής για κάποιων βημάτων συνεννόησης που θα αποκλιμακώσουν την ένταση. Εκτιμάτε ότι θα βγούμε σύντομα από αυτό το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται το Κυπριακό? Ή την Τουρκία δεν την ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή και το μόνο που την νοιάζει είναι η δική της ενεργειακή σχεδιασμή, η κατάσταση στη Συρία και στη Λιβύη? Για την Τουρκία το Κυπριακό δεν είναι το μόνο θέμα, δεν είναι και το πιο σημαντικό δεν θέμα. Δεν είναι στις προτεραιότητες της, ναι. Βέβαια, αυτή τη στιγμή ο Τούρκος πρόεδρος έχει κατά νου το ορόσημο του 2023, mm-hmm. σε τρία περίπου χρόνια, όπου θα υπάρξουν νέες προεδρικές εκλογές, αλλά ταυτόχρονα αυτές συμπίπτουν με τα εκατοντάχρονα της τουρκικής mm-hmm. δημοκρατίας και ο ίδιος φιλοδοξεί να έχει παραδώσει μια Τουρκία η οποία να έχει μεγαλύτερη επιρροή και αν είναι δυνατόν μεγαλύτερη επικράτεια. Εξού και η συζήτηση για τις γαλάζιες πατρίδες και τα σύνορα της καρδιάς. Και το τι βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει μια κλιμάκωση στην τουρκική επιθετικότητα, όχι μόνο εναντί της Κύπρου και της Ελλάδας, αλλά και εναντί και άλλων χωρών. Αυτή η τουρκική πολιτική προκαλεί αρκετά ζητήματα και αρκετούς πονοκεφάλους. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο, είναι δύσκολο για την Τουρκία να συντηρήσει με επιτυχία όλες αυτές τις επιθετικές ενέργειες σε διάφορα πεδία. Υπάρχει η φράση η οποία χρησιμοποιείται, η οποία την έχω ακούσει κατ' επανάληψη να χρησιμοποιείται από διάφορους αναλυτές στο εξωτερικό, είναι ότι η Τουρκία is spreading thin, δηλαδή έχει ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα και δεν μπορεί να συντηρήσει όλα. Ναι.
Και υπάρχουν και αντιδράσεις βεβαίως στο εσωτερικό λόγω της κατάστασης στη Συρία. Και λόγω της οικονομίας. Και της οικονομίας, ασφαλώς. Είναι γεγονός ότι επί ημερών Ερντογάν η τουρκική οικονομία και το βιωτικό επίπεδο των Τούρκων πολιτών είχε βελτιωθεί αισθητά. Αλλά βλέπουμε ότι τους τελευταίους μήνες υπάρχει ένα πρόβλημα στην τουρκική οικονομία. Είναι το θέμα του πληθωρισμού της συναλλαγματικής αξίας της τουρκικής λίρας. Και αυτά προβληματίζουν τον Τούρκο ηγέτη, αλλά ταυτόχρονα το γεγονός ότι η Τουρκία έχει ανοίξει τόσα μέτωπα δημιουργούν προβλήματα και στις πραγματικές οικονομικές προοπτικές της χώρας. Άρα υπάρχουν αντιδράσεις από διάφορους κύκλους στην Τουρκία. Αν θέλετε, είναι και η μεσαία τάξη η οποία αντιδρά και θεωρεί ότι η διαιώνιση αυτής της πολιτικής του Ερντογάν όχι μόνο οδηγεί σε περαιτέρω επιδείνωση στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας και στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλά ότι στο τέλος της ημέρας θα έχει και ένα πραγματικό οικονομικό κόστος πέραν του τι συμβαίνει με την εικόνα της χώρας διεθνώς. Κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, μπορούμε να γνωρίζουμε ποια θα είναι η επόμενη προκλητική ενέργεια του Ερντογάν? Είναι τελικά τόσο προβλέψιμος ή είναι απρόβλεπτος? Ισχύουν και τα δύο. Δηλαδή, θυμάστε όταν είχε υπάρξει κρίση με τη Ρωσία μετά την κατάρρευση του ρωσικού αεροπλάνου και όπου φάνηκε να επιδεινώνονται σοβαρά οι σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας. Υπήρξαν βήματα από πλευρά Ερντογάν που βελτίωσαν τις σχέσεις με τη Ρωσία και υπήρξε μια συνεργασία σε αρκετά θέματα. Μετά όταν σε κάποιο στάδιο επιδείνωσης των σχέσεων με τις ΗΠΑ επανήλθε η Τουρκία πάλι και προσπάθησε να βελτιώσει τις σχέσεις της με τον Αμερικάνο Πρόεδρο και τις ΗΠΑ. Σε έναν βαθμό το έχει επιτύχει. Τώρα, σε σχέση με τις κινήσεις Ερντογάν, εμείς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Η Κυπριακή Δημοκρατία, υπάρχει ένα τεράστιο ανισοζύγιο δυνάμεων μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Τουρκίας. Πρέπει να είμαστε σταθεροί στις θέσεις μας, πολύ σοβαροί στις δηλώσεις μας και στις ενέργειες μας και συνεχώς να ενισχύουμε τους συντελεστές ισχύως. Αλλά θεωρώ επίσης ότι πρέπει να δώσουμε τεράστια σημασία σε αυτό που αποκαλείται αφήγημα. Και λυπούμε να παρατηρήσω ότι σε σχέση με το τι πραγματικά συμβαίνει στην Κύπρο, το θέμα της διαφώτισης και του αφηγήματος, για να είναι πιστικό, πρέπει να αρχίσει από το εσωτερικό μέτωπο. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας, κύριε Θεοφάνους. Καλό υπόλοιπο να έχετε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ομόφωνα ένα αμερικανικό ψήφισμα για την έγκριση της συμφωνίας της 29ης Φεβρουαρίου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των Αφγανών Ταλιμπάν σε μια σπάνια έγκριση του σώματος για μια συμφωνία μεταξύ μιας ξένης χώρας και ανταρτών. Ομόφωνα ενέκρινε σε ψήφισμά του το Συμβούλιο Ασφαλείας τη συμφωνία της 29ης Φεβρουαρίου μεταξύ των ΗΠΑ και των Αφγανών Ταλιμπάν για το τερματισμό του πολέμου και την έναρξη διαπραγματεύσεων. Το ψήφισμα τονίζει ότι κάθε πολιτική διευθέτηση πρέπει να προστατεύει τα δικαιώματα όλων των Αφγανών, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των νέων και των μειονοτήτων. Μετά τη συμφωνία θα ακολουθήσουν συνομιλίες, στις οποίες όλες οι πλευρές, συμπεριλαμβανομένων των Ταλιμπάν, θα διαπραγματευτούν έναν οδικό χάρτη για το μέλλον της χώρας τους. Η συμφωνία προβλέπει την αποχώρηση του Αμερικανικού στρατού από το Αφγανιστάν ύστερα από 18 χρόνια παρουσίας, με αντάλλαγμα την υπόσχεση των Ταλιμπάν να απαγορεύσουν κάθε τρομοκρατική ενέργεια. Παράλληλα με την έγκριση της συμφωνίας από το Συμβούλιο Ασφαλείας, η Αφγανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα απελευθερώσει σταδιακά 5.000 φυλακισμένους Ταλιμπάν, με αντάλλαγμα μια σημαντική βελτίωση στην κατάσταση ασφαλείας στο Αφγανιστάν. Ωστόσο, η πολιτική κατάσταση παραμένει τεταμένη και οι επιθέσεις των Ταλιμπάν συνεχίζονται. Τροπολογία που ανοίγει το δρόμο για νέα υποψηφιότητα για την Προεδρία της χώρας, ενέκρινε η Ρωσική Δούμα. Κάτι τέτοιο θα έδινε το δικαίωμα στον Βλάδιμιρ Πούτιν να είναι υποψήφιος για πέμπτη φορά για την Προεδρία της Ρωσίας.
Μια νέα τροπολογία που στην ουσία σημαίνει την άρση των περιορισμών για κάθε άνθρωπο, κάθε πολίτη, συμπεριλαμβανομένου και του νυν Προέδρου της Ρωσίας, να είναι υποψήφιος για την Προεδρία της χώρας, ενέκρινε η Ρωσική Δούμα. Κάτι τέτοιο θα έδινε το δικαίωμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν να είναι υποψήφιος για πέμπτη φορά για την Προεδρία της Ρωσίας. Επί της αρχής αυτή η πρόταση θα μπορούσε να είναι δυνατή, αλλά υπό έναν όρο. Συγκεκριμένα. Αν το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας αποφασίσει ότι μια τέτοια τροπολογία δεν θα έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές και τις βασικές διατάξεις του νόμου, του Συντάγματος. Την πρόταση έκανε η πρώην κοσμοναύτης και νυν βουλευτής του κόμματος Ενωμένη Ρωσία, Βαλεντίνα Τερεσκόβα. Ωστόσο, τον τελικό λόγο θα έχει ο λαός αν πεινέ σε μια τέτοια συνταγματική αναθεώρηση στη διάρκεια πανεθνικής ψηφοφορίας στις 22 Απριλίου. Σύμφωνα με την πρόταση της Τερεσκόβα, η προτινόμενη από το νομοσχέδιο για την συνταγματική αναθεώρηση διάταξη περί άσκησης μόνο δύο προεδρικών θητείων δεν εμποδίζει το πρόσωπο που είχε ασκήσει ή ασκεί τα προεδρικά του καθήκοντα από τη στιγμή που η αναθεώρηση αυτή τέθη σε ισχύ να συμμετέχει ως υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές στη Ρωσική Ομοσπονδία, αφού τεθούν σε ισχύ οι συνταγματικές αλλαγές. Άνετη η επικράτηση του Τζον Μπάιντεν σε τέσσερις πολιτείες στην κούρσα για το χρήσμα των δημοκρατικών. Πολύ δύσκολα μπορεί να καλύψει την διαφορά που έχει διαμορφωθεί ο έτερος διεκδικητής του χρήσματος Μπέρνι Σάντερς. Φαβορή για το χρήσμα των δημοκρατικών, ο Τζο Μπάιντεν, ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, επικράτησε του αντιπάλου του Μπέρνι Σάντερς σε τουλάχιστον τέσσερις εσωκομματικές διαδικασίες. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο Τζο Μπάιντεν συγκεντρώνει συνολικά 836 αντιπροσώπους έναντι 686 που έχει ο Μπέρνι Σάντερς. Εκτός από το Μιζούρι, το Μισισίπι και το Άινταχο, πήρε και το Μίσιγκαν, όπου κρινόταν ο υψηλότερος αριθμός αντιπροσώπων στο προσεχές συνέδριο των Δημοκρατικών, όπου θα εκλεγεί ο υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Κατά την άποψή μου, η εκστρατεία μας είναι κάτι περισσότερο από ένα comeback. Είναι μια επιστροφή στην ψυχή αυτού του έθνους. Αυτή η εκστρατεία ξεκινά και πιστεύω θα τα πάμε καλά. Μην παίρνετε τίποτε ως δεδομένο. Θέλουμε να κερδίσουμε κάθε ψήφο σε κάθε πολιτεία. Με την άνετη επικράτηση του Μπάιντεν στο Μίσιγκαν, η διαφορά είναι πλέον πολύ μεγάλη για να την καλύψει ο Σάντερς στις αναμετρήσεις που απομένουν. Ως τα τέλη Μαρτίου θα έχουν κριθεί χοντρικά τα 2/3 των συνέδρων. Το επόμενο debate των δύο διεκδικητών θα διεξαχθεί στις 15 Μαρτίου. Λόγω κορονοϊού, οι προεκλογικές συγκεντρώσεις των δύο υποψηφίων αναβλήθηκαν μέχρι νεοτέρας. Πίσω στα δικά μας και εδώ στο στούτιο και είναι με μεγάλη χαρά που έχουμε σήμερα μαζί μας τον γιατρό, τον εγκλωβισμένο μας. Τον άνθρωπο που δεν δέχθηκε ποτέ αμοιβή για τις υπηρεσίες του. Πρόκειται για τον δόκτωρα Ιωσήφ Μουτήρη, τον οποίο φιλοξενούμε για ένα και αποκλειστικό λόγο σήμερα, για να μιλήσουμε για το βιβλίο του Οδυπορικό στους Εγκλωβισμένους. Γιατρέ μου, καλό σας απόγευμα, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι εδώ το βιβλίο σας, είναι γεγονός πλέον, έτσι, έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Αρμίδα Books. Αρμίδα Books, και θα μιλήσουμε, θα τα πούμε όλα για το βιβλίο στην συνέχεια. Θέλω να πάμε να δούμε, μπορούμε να δούμε ένα βίντεο, έχουμε και ήχο. Πολύ ωραίο το βίντεο, γιατρέ μου. Θα θέλαμε να μας πείτε πότε και πώς ξεκίνησε αυτό το οδηπορικό στους εγκλωβισμένους. Βασικά οι επισκέψεις μου και όχι το βιβλίο. Όχι το βιβλίο. Άρχισαν το 1994, το Σεπτέμβριο του
1994, μετά από πρόσκληση του τότε Υπουργού Υγείας του κ. Μανώλη Χριστοφίδη, ο οποίος με κάλεσε ένα απόγευμα στο γραφείο του και μου είπε ευθέως ότι θα ήθελε να στέλνει ένα γιατρό στους εγκλωβισμένους, ότι προϋπήρχε απόφαση από τη Συμφωνία της Τρίτης Βιέννης γιατροί δικοί μας να εξυπηρετούν τους εγκλωβισμένους μας στους τόπους που διαμένουν. Και υπήρχε επίσης και πιο πρόσφατη, όπως μου είπε, απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα ήθελε να στέλνει ένα γιατρό, εντεταλμένο γιατρό από το Υπουργείο, που να αρχίσει να ανοίξει ο δρόμο για τις επισκέψεις τους εγκλωβισμένους. Το ρώτησα γιατί επέλεξε εμένα και όχι ένα γενικό γιατρό ή έναν παθολόγο, διότι θα ήταν καταλληλότερη λόγω ειδικότητας από ότι ένας καρδιολόγος. Και μου είπε, ενώ θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, από ότι μαθαίνω καλά τα πας και γενικότερα με την παθολογία. Και εξάλλου μου είπε, οι περισσότεροι είναι ηλικιωμένοι τρίτης ηλικίας και τα απλήστα προβλήματα υγείας που έχουν είναι προβλήματα καρδιάς κυρίως. Του καρδιακού συστήματος. Άρα ήσασταν ο καταλληλότερος για αυτή τη δουλειά. Ήταν αφοπλιστικές παρατηρήσεις του, δεν μπορούσα να πω όχι και δεν ήθελα να πω όχι. Έτσι κι αλλιώς το θεώρησα προνόμιο το ότι με κάλεσε και με προτίμησε. Κάθε πόσο γίνονταν οι επισκέψεις αυτές? Κάθε αυτή εβδομάδα. Αρχικά είχα αιτηθεί αυτή και επιθυμία του Υπουργείου να πηγαίνω καθημερινή, Τρίτη ή Τετάρτη. Και η ερνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών, το Γραφείο Ανθρωπιστικών Ζητημάτων, που ανέλαβε να κάνει τη διαρεύνηση του πεδίου με την Τουρκοκυπριακή Αρχή, προτιμούσαν και ήδη να πηγαίνω Τρίτη ημέρα, όπου πήγαιναν και οι ερνευτές να δουν τους εγκλωβισμένους για βοήθεια. Αλλά η Τουρκοκυπριακή Αρχή δεν δέχτηκε και είπε ότι μπορούσαν να μου επιτρέψουν μόνο να πηγαίνω Σαββάτων ή Κυριακή κατόπιν ξεχωριστής υποβολής αίτησης. Δηλαδή δεν είχα δεχτεί να ενταχθεί στις ανθρωπιστικές αποστολές της ειρηνευτικής δύναμης. Και έτσι έκανα την αίτησή μου Δευτέρα ή Τρίτη. Την Παρασκευή έβλεπα κατά πόσον εκδόταν η άδεια για να πάω στα κατεχόμενα και το Σαββάτο πήγαινα και περνούσα όλη την ημέρα από το πρωί μέχρι τη δύση του ήλιου, μέχρι που έκλεινε το οδόφραγμα του Λίδρα Παλάς. Δεν υπήρχαν τότε οδοφράγματα, ήταν μόνο το Λίδρα Παλάς, από εκεί περνούσαν. Υπήρξαν περιπτώσεις δηλαδή που σας αρνήθηκαν την άδεια? Υπήρξαν, ναι, υπήρξαν περιπτώσεις. Λίγες πριν το 97, δηλαδή από το 94 που ξεκίνησε από το Σεπτέμβρη μέχρι και τον Φεβρουάριο του 97 ήταν ελάχιστες, λίγες οι φορές, δύο ή τρεις, αν θυμάμαι καλά, που δεν μου επέτρεψαν να περάσω. Το 97 όμως, το καλοκαίρι του 96, έθεσαν κάποιους όρους. Η Τουρκοκυπριακή Αρχή έθεσαν κάποιους όρους, τους οποίους δεν μπορούσα να κάνω πίσω. Ποιοι ήταν οι όροι αυτοί? Οι όροι τους ήταν ο πρώτος να αιτηθώ για άδεια να ασκήσω επαγγέλματος. Και ο δεύτερος όρος ήταν να αιτηθώ στον Τουρκοκυπριακό Ιατρικό Σύλλογο. Δεν μπορούσατε βεβαίως να δεχτείτε κάτι τέτοιο. Ήταν όροι τους οποίους, αφήνω το μυαλό μου να πάει πίσω σε εκείνη την εποχή, θεώρησα πως ήταν άδικο που τέθηκαν αυτοί οι όροι. Διότι μιλάμε τώρα για το καλοκαίρι του 1996. Από τη μια, είμαι μέλος του Πανκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, είχα το δικαίωμα να ασκήσω τη ιατρική σε όλη την επικράτεια της Κύπρου. Και το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου είναι υποκατοχή. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Διεθνής Οργανισμός αναγνωρίζουν πως βρίσκεται στην επικράτεια της Κύπρου, αλλά λόγω της κατοχής αδυνατή η Κυπριακή κυβέρνηση να εφαρμόσει την νομοθεσία της στο κατεχόμενο από την Τουρκία τμήμα. Άρα θεωρούσα ότι η ιδιότητα μου ως μέλος του Πανκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου μου επέτρεπε να ασκήσω την ιατρική σε όλη την επικράτεια.
Για πόσα χρόνια ήσασταν από το 94, είπαμε, από το 94. Ξεκίνησα μέχρι... Σεπτέμβριο του 94, μέχρι το, το Φεβρουάριο του 97 αρχικά. Το 97, όταν δεν μπόρεσα να ικανοποιήσω τους όρους που έθεσαν, ειδικά το δεύτερο, δηλαδή η άδεια για άσκηση επαγγέλματος, άδεια εργασίας στην ουσία στο κατεχόμενο κομμάτι, που αυτό έμεσα ή αμέσα θα ισοδυναμούσε με αναγνώριση κρατικής οντότητας, κάτι το οποίο δεν θα μπορούσα να πράξω με τίποτα, τότε με σταμάτησαν στις 9 Φεβρουαρίου του 1997, με σταμάτησαν στη διάρκεια της επίσκεψης. Στη διάρκεια της επίσκεψης κιόλας. Στη διάρκεια της, ενώ έξεταζα στο ιατρείο, διακόψαν το ιατρείο, έδιωξαν τους εγκλωβισμένους που περίμενα και με συνέλαβα. Σας συνέλαβα. Και τι έγινε μετά? Με απέλασαν, με οδήγησαν στο Λίδρα Πάλας και με απέλασαν από το κατηχόμενο τμήμα. Ακολούθως, αφού ενημέρωσα το Υπουργείο Υγείας και κατ' επέκταση στην Κυπριακή Κυβέρνηση, προσέφυγα μαζί με το Γενικό Εισαγγελία της Δημοκρατίας, με τη Γενική Εισαγγελία του Κράτους, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό έγινε αργότερα, στα μέσα Νοεμβρίου του 1997, και κατάθεσα την υπόθεση των εγκλωβισμένων, την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εγκλωβισμένων σε θέματα υγείας, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εκεί συνάντησα πραγματικά πολύ μεγάλη κατανόηση από την Επιτροπή. Ήθελαν να μάθουν περισσότερα, ήταν πολύ λίγες οι πληροφορίες που είχαν φτάσει κοντά τους για τους εγκλωβισμένους και σχεδόν καθόλου για τα θέματα υγείας των εγκλωβισμένων. Και παρατήρησα έτσι ότι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η Επιτροπή ασχολήθηκε και με αυτό το θέμα. Να σημειώσω ότι την εποχή εκείνη έτρεχε την τετάρτη διακρατική υπόθεση Κύπρου εναντίον Τουρκίας, με επικεφαλή στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας την εποχή εκείνη, τον κύριο Αλέκο Μαρκίδη. Και κατέληξε η τέταρτη διακρατική το 2001, όταν βγήκε η απόφαση της Επιτροπής, η οποία ήταν μια πανηγυρική νίκη της Κύπρου, νομική νίκη της Κύπρου εναντίον της Τουρκίας για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων υγείας. Είχε διοριστεί άλλος γιατρός μετά? Όχι, δεν είχε διοριστεί. Συνέχισα και μετά το 1997, συνέχισα τις επισκέψεις μέχρι που άνοιξαν τα οδοφράγματα. Με δυσκολίες όμως, δηλαδή οι επισκέψεις δεν γίνονταν τόσο τακτικά όσο πριν από το 1997. Πρόβαλαν με διάφορες προφάσεις εμπόδια και δεν μου επέτρεπαν κάθε τόσο να περάσω. Πηγαίνατε μόνος σας ή είχατε κάποιο βοηθό, κάποιο νοσηλευτή, νοσηλεύτρια μαζί σας? Πήγαινα μόνος. Συγκεκριμένα στα χωριά που πήγαινα με βοηθούσαν οι δύο μοναχές. Η αδελφή Πιέρα και η αδελφή Ανιέζε. Η αδελφή Ανιέζε πέθανε τώρα, ηλικιωμένες και οι δύο, μεγάλες σε ηλικία. Την αδελφή Πιέρα είχα τη χαρά την δω πριν από λίγες μέρες. Και θυμηθήκαμε εκείνη την περίοδο, νοσταλγικά. Και την ημέρα της σύλληψης με συνόδευσε η νοσηλευτρία του καρδιολογικού του νοσοκομείου Λευκωσίας, η Κατίνα Βασιλείου, η οποία βίωσε μαζί μου την όλη κακή εμπειρία της διακοπής μιας ιατρικής εξέτασης. Το βιβλίο σας τι περιλαμβάνει? Αυτό το οδηπορικό. Το βιβλίο είναι ένα χρονογράφημα που ακριβώς περιλαμβάνει όλη την εμπειρία, όλα τα περιστατικά, το πώς άρχισαν επισκέψεις, τα συναισθήματα τα οποία υπήρχαν και μέσα μου και στους εγκλωβισμένους και τα γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν την εποχή εκείνη μέχρι και τον τερματισμό των επισκέψεων με τη διάνοιξη των οδοφραγμάτων. Το 2003, τότε είναι που διακόπηκαν οι επισκέψεις. Φαντάζομαι σας περίμεναν και με ανυπομονησία οι εγκλωβισμένοι μας. Περίμενα, δηλαδή διότι ήσασταν και ο σύνδεσμός τους, έτσι, με την ελεύθερη Κύπρο. Ήταν η έννοια της Κυπριακής Πολιτείας προς αυτούς, η έμπραχτη προέκταση της Κυπριακής Πολιτείας μέσω ενός κυβερνητικού γιατρού που έφτανε κοντά τους.
Και τότε να μην ξεχνάμε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολες εποχές. Κλειστά τα, δεν υπήρχαν οδοφράγματα όπως υπάρχουν σήμερα. Δεν υπήρχε διακίνηση των εγκλωβισμένων με πιο ελεύθερη μορφή που υπάρχει σήμερα. Δηλαδή, για να επισκεφτείς ελεύθερες περιοχές σαν εγκλωβισμένος τότε, έπρεπε να κάνει αίτηση από μέρες ή εβδομάδες πριν, για να επιτραπεί μια φορά κάθε τόσους μήνες να επισκεφτείς ελεύθερες περιοχές. Και το ίδιο συνέβαινε και με τους συγγενείς του, που δεν ήταν τόσο εύκολο οι συγγενείς των εγκλωβισμένων να φτάσουν κοντά τους. Θα μπορούσατε να πείτε ότι θέτατε σε κίνδυνο και την ίδια σας τη ζωή, γιατρέ, κάποιες φορές? Ήταν, εντάξει, ναι, αυτό πραγματικά που έχω μέσα μου, που με έμεινε, είναι ότι οι επισκέψεις σημάδεψαν σίγουρα τη ζωή μου και την επαγγελματική μου πορεία στη συνέχεια. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, ένιωθα ότι έθετα και τη ζωή μου σε κίνδυνο την εποχή εκείνη. Ήμουνα μόνος σε μια στρατοκρατούμενη περιοχή. Πήγαινα με το αυτοκίνητο μου. Δεν υπήρχε ουσιαστικά καμία προστασία και καμία ασφάλεια. Ιδίως μετά την επιστροφή από το Στρασβούργο που κατέθεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρόλο που η Επιτροπή κάλεσε την αντιπροσωπεία της Τουρκίας, κυρίως τα μέλη της Εισαγγελίας της Τουρκίας παρευρίσκονταν, να σεβαστούν την ασφαλεία μου και τη ζωή μου και την ακεραιότητα μου. Εν τούτης επιστρέφοντας, μόνο και μόνο αυτή η έκκληση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με έκανε για μεγάλο διάστημα να βιώνω ανασφάλειες. Ακόμη και στο διαμέρισμα που έμεινα τότε, δεν μπορώ να πω ότι αισθανόμουν απόλυτα ασφαλής το πρώτο διάστημα μετά την κατάθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια, τα χρόνια πέρασαν και ξεπεράστηκαν αυτά τα πράγματα. Όμως, πραγματικά αυτό που μένει μέσα μου, ήταν και η μεγάλη μου επιθυμία, ήταν να μεταφέρω όλα αυτά τα συναισθήματα και όλα τα γεγονότα της εποχής εκείνης, της περίοδου εκείνης, που κατά την άποψή μου αποτελούν και αμέρος της νεότερης ιστορίας του τόπου μας, μέσα σε αυτό το βιβλίο, το χρονογράφημα που έχετε στα χέρια σας. Καταγράφονται όλα σε αυτό το και βιβλίο. Και τα κατέγραψα. Μας είπατε προηγουμένως ότι η εμπειρία αυτή σημάδεψε και την μετέπειτα καριέρα σας. Με ποιο τρόπο, κύριε Μουτήρη? Κοιτάξτε, είναι διαφορετικό να εργάζεται ένας γιατρός σε ένα σύγχρονο πολυτελές νοσοκομείο και διαφορετικό να εργάζεται, για παράδειγμα, στην πρώτη γραμμή του μετώπου, εκεί που η ιατρική και η ανάγκη για τον επαγγελματία υγείας είναι πολύ πιο μεγάλη από ότι σε ένα σύγχρονο νοσοκομείο. Ναι. Αυτό εννοούσα. Είναι δηλαδή, είναι αυτά που βιώνουν οι επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι λαμβάνουν μέρος σε διαφορές αποστολές σε έναν τον κόσμο, σε προβληματικές περιοχές, να σε φυτικές περιοχές, συνθήκες, σε συνθήκες πολέμου, στέρησης, πείνας. Πόσο διάστημα σας πήρε η συγγραφή του βιβλίου? Η συγγραφή του βιβλίου δεν μου πήρε μεγάλο διάστημα. Μου πήρε όλον και όλο ένα μήνα. Η συγγραφή του βιβλίου το έκανα σε μια περίοδο που... Ναι, γιατί τώρα και όχι νωρίτερα? Το έκανα σε μια περίοδο που πέρασα... Αντιλαμβανόμαστε όλη τη συγκίνηση του γιατρού. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να μιλάει κανείς και να ξαναβιώνει όσα έζησε. Ναι, πέρασα από μια προσωπική περιπέτεια της υγείας μου και ο ίδιος, και μέσα από αυτήν ήθελα να αφήσω αυτό το χρονογράφημα να μείνει, να μην χαθεί μαζί. Στέλνει κάποιο μήνυμα παράλληλα το βιβλίο αυτό? Θεωρώ πως στέλνει. Θεωρώ πως στέλνει, δηλαδή, πέραν των ιατρικών μηνυμάτων, θεωρώ ότι και πέραν των μηνυμάτων τα οποία συνδέονται άμεσα με την ιερή άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.
Θεωρώ ότι το βιβλίο στέλνει και κάποια άλλα πολιτικά μηνύματα. Και γι' αυτό θα συμβούλευα την ανάγνωση του. Έχει και φωτογραφίες μέσα, έτσι, από εγκλωβισμένους μας. Υπάρχουν και μερικές φωτογραφίες. Είναι από προσωπικό σας... Από προσωπικό αρχείο περισσότερο. Απέφυγα να συμπεριλάβω πολλές φωτογραφίες για ευνόητους λόγους. Συμπεριλάβα πολύ λίγες φωτογραφίες, χαρακτηριστικές όμως. Και εκεί που θεώρησα ότι μια ασφάλεια θα μπορούσα να τις δημοσιεύσω. Πού μπορεί να το βρει, γιατρέ μου, κάποιος το βιβλίο σας? Σε όλα τα βιβλιοπωλεία μας. Σε όλες τις επαρχίες. Ναι. Ωραία. Θα κάνετε και κάποιες παρουσιάσεις? Προγραμματίζω μαζί με τον εκδότη, τον κύριο Χάρη Ιωαννίδη, που με την ευκαιρία θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που έδειξε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης την εκπαιδευτική κυρία Λίζα Χριστοφόρου, η οποία έκανε τη διόρθωση και έκανε μια εξαίρετη επιμέλεια του βιβλίου. Και προγραμματίσαμε σειρά παρουσιάσεων σε όλες τις πόλεις, πλην όμως λόγω της κατάστασης που επικρατεί τώρα με την επιδημία του κοροναϊού και τα μέτρα που έχει η κυβέρνηση εξαγγείλει, πιστεύω ότι θα το αναβάλουμε για λίγο μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με την επιδημία. Μάλιστα. Λοιπόν, καλό τάξιδο να σας ευχηθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ. Τα μοιραστήκατε όλα αυτά μαζί μας. Και με συγχωρείτε αν συγκινήθηκα λίγο περισσότερο από ό,τι θα πρέπει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατρέ μου. Καλό υπόλοιπο να έχετε. Εμείς πάμε τώρα στην αθλητική ενημέρωση. Στο τηλέφωνο είναι ο Πόλης Χαραλάμπους, ο οποίος θα μας ενημερώσει για το θέμα που έχει προκύψει με τις μεταδόσεις των ποδοσφαιρικών αγώνων. Πολύ καλό απόγευμα. Ναι, καλό απόγευμα, Στέφανη, και στους τηλεθεατές του Capital. Αν θυμούνται αυτοί που ήταν συντονισμένοι και χθες τέτοια ώρα, είχαμε κάνει μια ανοίξη ότι από τη στιγμή που αποφάσισε η κυβέρνηση να γίνουν όλοι οι αγώνες και όλες οι αθλητικές συναντήσεις εκτεθέμενων των θυρών, θα ήταν καλό να. Τα συνδρομητικά κανάλια, οι πλατφόρμες, να κάνουν μια έτσι συμφωνία με το ΡΙΚ ή και άλλα κανάλια ανοιχτού κυκλώματος για να προβληθούν σε ανοιχτή ζώνη από τη στιγμή που απαγορεύεται και η σύναξη, η συνάθρηση 75 ατόμων και πάνω σε κάποιους χώρους, είτε καφετέριες είτε ξέρω εγώ μπειραρίες. Απλώς να πούμε ότι σήμερα το μεσημέρι υπήρξε συμφωνία του ΡΙΚ με τη Sita Vision και τα παιχνίδια που έχει τα δικαιώματα η Sita Vision για τις επόμενες δύο αγωνιστικές που θα είναι και κλεινών των θυρών, θα μεταδοθούν από το ΡΙΚ. Εντάξει, αυτή την αγωνιστική είναι δύο παιχνίδια του δεύτερου γκρουπ που δεν είναι πολύ εμπορικά. Ενώ σύμφωνα με δηλώσεις του υπεύθυνου του αθλητικού τμήματος της Primetel, με συγχωρείτε, της CableNet, τις επόμενες 2-3 ώρες θα ξεκαθαρίσει και αν θα συμφωνήσουν η CableNet και η Primetel με κάποια κανάλια, είτε με το ΡΙΚ είτε με κάποια άλλα κανάλια ανοιχτού κυκλώματος, για να μεταδοθούν και εκείνα τα παιχνίδια σε ανοιχτή ζώνη. Προς τον παρόν η συμφωνία ότι... δηλαδή πολύ είναι με το ΡΙΚΟ και τη Sita Vision. Ναι, ναι. Αυτό να πούμε ότι υπήρξε μέχρι και παρέμβαση στη Στέφανη του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έκανε μια ανάπτυξη στο Twitter ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Κάπως έτσι. Επίσης υπήρξε επίσης από ό,τι είδαμε και η αρχή ραδιοτηλεόραση ασχολήθηκε με το θέμα. Και όλοι βασικά λένε ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει να προβληθούν όλα τα παιχνίδια σε ανοιχτή ζώνη. Είμαστε σε αναμονή και θα μάθουμε νομίζω γύρω στις 5 με 6 το απόγευμα αν θα... Τις οριστικές αποφάσεις της CableNet και της Prime. Γιατί κάποια νομικά θέματα που υπήρξαν θέλετε να ότι ξεπερνιούνται. Κάποια νομικά ζητήματα που δικαιολογημένα υπήρξαν για κάποιες συμφωνίες που έχουν κάτι με τη Βέλιστερ και ξέρω εγώ διάφορα άλλα πράγματα, φαίνεται ότι ξεπερνιούνται. Είναι πλέον η μπάλα στους ιδιοκτήτες της CableNet και της Primetel. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, Πόλη. Και πριν να κλείσουμε, να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σε τίτλους μέχρι αυτή τη στιγμή. Εξετάζονται 3 ύποπτα κρούσματα κορονοϊού στη Λεμεσό. Στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης εν αναμονή των αποτελεσμάτων. Κλείσιμο σχολείων, αναστολή στη λειτουργία 4 οδοφραγμάτων και απαγόρευση συναθρήσεων άνω των 75 ατόμων. Παρέμβαση Προέδρου της Δημοκρατίας για τον εκκλησιασμό και τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Απόφαση για ανοιχτή μετάδοση από το κρατικό κανάλι των αγώνων της Sita Vision.
Δεύτερο ύποπτο κρούσμα κορονοϊού στα κατεχόμενα. Πρώτο κρούσμα κορονοϊού στην Τουρκία. Κλειστό για 48 ώρες στο νοσοκομείο Λεμεσού. Μέτρα και στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Μάχη με τον χρόνο για περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού. Κλείνουν τα σχολεία μέχρι την Παρασκευή. Ανησυχούν οι γονείς μαθητών στη Λεμεσό. Άτομα είχαν επαφή με θετικό κρούσμα. Υπό αυτοπεριορισμό και ο πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Σιλούρης. Οικονομική στήριξη ζητούν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες. Πανικός στις υπεραγορές. Αδειάζουν τα ράφια. Στα 89 τα κρούσματα στην Ελλάδα φτάνουν τις 120.000 τα κρούσματα παγκοσμίως. Και στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώνεται. Επόμενη ενημερωσή σας στο κεντρικό μας δελτίο στις 7 και 4. Στις 5 και 35 μην χάσετε την ελληνική ταινία «Ο Λεφτάς» με τους Βασίλη Αυλονίτη, Λαυρέντη Διανέλο και Μπεάτα Σιμακοπούλου. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή και θα είμαστε ξανά μαζί σας αύριο Πέμπτη στη 1 η ώρα. Καλό υπόλοιπο και να τηρείτε όλα τα προληπτικά μέτρα για τον κορονοϊό.